Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουλίου, και είμαστε εδώ στη συχνότητα του Ήπειρου στη Βιέννα για να μιλήσουμε, να συνομιλήσουμε με εκπροσώπους κομμάτων εν ώψη των εκλογών της 7ης Ιουλίου. Λίγες μέρες έχουν απομείνει για να ανοίξουν οι κάλπες. Ουσιαστικά, περίπου 30 ώρες μέχρι να λήξει αυτή η προεκλογική περίοδος και να δούμε ποια θα είναι η επόμενη ημέρα και η επόμενη κυβέρνηση για την χώρα. Είμαστε εδώ για να συνομιλήσουμε σήμερα με εκπροσώπους των κομμάτων και υποψηφίους βουλευτές, τους οποίους θα καλησπερίσω. Και θα αρχίσω να σας τους συστήνω. Έχω τον κύριο Δημήτρη Τζιάλα από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Την κυρία Αντωνία Γκορτζή, εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά. Από το Κίνημα Αλλαγής, ο κύριος Γιάννης Ντούρος. Ευχαριστώ και εσάς για την παρουσία σας. Η κυρία Όλη Τσουμάνη, υποψήφια βουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Από την Ένωση Κεντρών, ο κύριος Οδυσσέας Δήμος. Καλησπέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Και από το Μέρα 25, ο κύριος Παναγιώτης Τσούνης. Και εσείς, να σας ευχαριστήσω και εσάς. Και να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση, να δούμε λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες, πώς είναι τα πράγματα. Η προετοιμασία βέβαια και οι διεργασίες στα κόμματα είναι πυρετώδεις. Κύριε Τζιάλα, να ξεκινήσω από εσάς, γιατί μάλλον το εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών που πυροδότησε ουσιαστικά τις εξελίξεις και αυτές τις εθνικές εκλογές εξέπληξε και τα στελέχη του κόμματός σας και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το έχει παραδεχθεί αυτό. Πώς κινείστε τώρα τις τελευταίες ημέρες και ποια είναι η εικόνα για το αποτέλεσμα της Κυριακής με δεδομένο ότι το μοναδικό ίσως κοινό σημείο που μπορώ να βρω ανάμεσα στον Πρωθυπουργό, στον κύριο Τσίπρα και στον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, που λένε τις τελευταίες ώρες, είναι ότι οι κάλπες είναι άδειες και ο αγώνας ξεκινάει από το μηδέν την Κυριακή. Πράγματι, αυτό που φαίνεται είναι ότι καταρχάς η κουβέντα περί του αποτελέσματος των ευρωεκλογών έχει γίνει. Δεν νομίζω ότι αξίζει να ξαναγυρίσουμε πάλι πίσω σε αυτό. Όπως επίσης είναι γεγονός ότι άλλο είναι το κριτήριο με το οποίο θα ψηφίσουν οι πολίτες στις εθνικές εκλογές, γιατί πρόκειται ακριβώς για τη ζωή τους και όχι για μια διαμαρτυρία, αν το θέλετε, ή του να στείλω ένα μήνυμα χαλαρό ίσως, δεικτικό δε, σε μια κυβέρνηση που ίσως, κατά την άποψή τους, δεν έκανε όλα όσα τους υποσχέθηκε. Άρα λοιπόν, έχουμε μια νέα πραγματικότητα. Η τελευταία εβδομάδα, νομίζω, είναι αποκαλυπτική και οι 30 ώρες, όπως είπατε, που υπολείπονται, πιστεύω ότι είναι αρκετές για να μπορέσουν να καταδείξουν στον κόσμο το διακύβευμα αυτών των εκλογών. Αυτό που συμβαίνει, νομίζω το βλέπετε όλοι σας, είναι το εξής. Έχουμε έναν Πρωθυπουργό, ο οποίος βγαίνει ανοιχτά στον κόσμο με το πρόγραμμά του, αναλύει τις θέσεις του, βάζει το διακύβευμα, αναλύει το πρόγραμμα για την επόμενη τετραετία. Και από την άλλη πλευρά έχουμε έναν υποψήφιο Πρωθυπουργό, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος είναι κρυπτόμενος, δεν παρουσιάζει το πρόγραμμά του, πτυχές δε αυτού το αποκαλύπτουν στενοί του συνεργάτες και έτσι, έστω και με αυτόν τον τρόπο, έχουμε την ευκαιρία να καταλάβουμε τι είναι αυτό που επιφυλάσσει η επόμενη μέρα στην περίπτωση, λέω, που υπάρξει μια νίκη της Νέας Δημοκρατίας και κληθεί να εφαρμόσει αυτό το πρόγραμμα. Επομένως, νομίζω ότι το διακύβευμα αυτών των εκλογών είναι αρκετά σοβαρό στο να πιστεί ο κόσμος ότι θα πρέπει να έρθει στις κάλπες να ψηφίσει και να ψηφίσει όχι με γνώμονα το θυμό, αλλά με γνώμονα την επόμενη μέρα. Γιατί αυτό το οποίο θα κριθεί την επόμενη μέρα είναι αν θα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θα εξακολουθήσει να στηρίξει τα λαϊκά στρώματα, να στηρίξει την κοινωνική πολιτική, να στηρίξει την υγεία, να στηρίξει την παιδεία, ή θα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θα μας φέρει σε περιπέτειες, η οποία θα δοκιμάσει πάνω στη χώρα ό,τι πιο αντιδραστικό, ό,τι πιο νεοφιλελεύθερο υπάρχει αυτή τη στιγμή, πράγμα για το οποίο, όπως σας είπα και πριν, οι αποκαλύψεις των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, όσο και να προσπαθούν να κρύψουν τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν αποκαλυπτικές. Το πείραμα αυτό που επιχειρείται και στην Ελλάδα έχει δοκιμαστεί και στην Ουγγαρία και στην Πολωνία και στην Εστονία. Αυτό που συμβαίνει είναι τι?
διάρρηξη των εργασιακών σχέσεων, να μπορέσουμε να πάμε σε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο όπου ο εργαζόμενος θα είναι πραγματικά με σκυμμένο το κεφάλι, όπου τα κέρδη της ολιγαρχίας θα είναι αρκετά υψηλά σε βάρος των εργαζόμενων. Άρα λοιπόν, και αυτός είναι ο λόγος που βγαίνει και μιλάει ανοιχτά, έτσι ώστε με τον αέρα δίνει το προβάδισμα, το θέλετε, το δημοσκοπικό, να έρθει να πει «εγώ σας τάπα». Άρα λοιπόν, έχω κάθε δικαίωμα αυτό το πρόγραμμα το στιγνό της νεοφιλελεύθερης πολιτικής που ευαγγέλλεται, να βρει μια νομιμοποιητική βάση στην ελληνική κοινωνία. Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός δεν θα το επιτρέψει αυτό το πράγμα. Να σας διακόψω σε αυτό το σημείο για να κάνουμε έτσι και μια πιο ενδιαφέρουσα κουβέντα, πιστεύω όλοι μας. Φαντάζομαι η κυρία Γκοζίρη θα θέλει να απαντήσει σε όσα υπόθηκαν και να ξεκινήσω με μία από τις πρώτες παρατηρήσεις που κάνετε. Είναι κρυπτόμενος ο κύριος Μητσοτάκης, δεν θέλει να αποκαλύψει σημεία του προγράμματος του. Υπάρχει κρυφή ατζέντα? Προφανώς και δεν υπάρχει κρυφή ατζέντα, αγαπητοί. Θεωρώ ότι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έχει αναπτύξει και έχει αναλύσει με πάρα πολύ καθαρό και σαφή τρόπο, εύληπτο τρόπο προς όλους τους Έλληνες, το τι σκοπεύει να κάνει την επόμενη μέρα. Και αυτό το οποίο σκοπεύει να κάνει είναι πολύ απλό. Καταρχήν, σκοπεύει να επανακινήσει την ελληνική οικονομία μέσω των επενδύσεων, μέσω των φοροελαφρύνσεων που αυτή τη στιγμή έχουν εξαθλιώσει την μέση ελληνική τάξη. Έχουν εξαθλειώσει τους επιχειρήσεις, τους μεσαίους επιχειρηματίες, που είναι ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Ας μην ξεχνάμε ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες έβαλαν λουκέτο τα τελευταία 4,5-5 χρόνια είναι πάρα πολλές στον αριθμό, δυστυχώς. Είναι όλα ξεκάθαρα, δεν υπάρχει απολύτως τίποτε κρυφό. Τα πάντα θα στηριχθούν πάνω στην ανάπτυξη και πάνω στην επανεκκίνηση της οικονομίας. Πηγαίνετε την Κυριακή με τον αέρα των ευρωεκλογών, της μεγάλης διαφοράς που υπήρξε. Πιστεύετε ότι όντως το κριτήριο θα είναι το ίδιο σε αυτές τις εκλογές ή θα υπάρχει η ίδια, εν πάση περιπτώσει, να το πω, δυσαρέσκεια του κόσμου προς τον ΣΥΡΙΖΑ, όσο φάνηκε να υπάρχει στις ευρωεκλογές? Αγαπητέ μου, θεωρώ ότι η απάντηση που δόθηκε στις ευρωεκλογές είναι απλούστατα η αγανάκτηση του κόσμου απέναντι στα ψέματα, καταρχήν, τα οποία άκουσε. Η ελληνική οικονομία το 2014, πριν τις εκλογές, ήταν σε τροχιά εξόδου από την κρίση και αυτό βεβαιώνεται από όλες τις εκθέσεις των διεθνών οικονομικών φορέων. Ξαφνικά, κάναμε ένα φοβερό πισωγύρισμα και ουσιαστικά έχουμε διαλύσει την ελληνική οικονομία. Βεβαίως, εγώ αντιλαμβάνομαι τον φίλο, το εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, διότι όταν περιέρχεται κανείς σε στρατηγικό αδιέξοδο, προφανώς και θα προσπαθήσει να χτυπήσει κάτω από τη ζώνη. Ήδη ο Πρωθυπουργός της χώρας και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξο Τσίπρας, μίλησε για αιματοβαμμένα προγράμματα κτλ. Πράγματα τα οποία μας πάνε δεκαετίες πίσω και προσωπικά θεωρώ ότι δεν τιμούν κανέναν στο τόξο των Δημοκρατικών Κομμάτων που εκπροσωπούνται στο ελληνικό κοινοβούλιο. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον και στη συνέχεια της κουβέντας μας να μιλήσουμε και λίγο για το θέμα της οικονομίας, ενδεχομένως και εργασιακά, φορολογικά, που είναι τα ζητήματα που καίνε και όλους τους πολίτες. Απλώς αυτό τον πρώτο γύρο να συνεχίσω με τον κύριο Ντούρο, με το κίνημα αλλαγής. Το κίνημα αλλαγής στοχεύει, τουλάχιστον από όσοι, όσο μας έχουν πει οι στελέχοι που βρίσκονται εδώ και τοπικά και κεντρικά που έχουν επισκεφθεί, ο στόχος του είναι να αποτελέσει ουσιαστικά τον τρίτο πόλο ανάμεσα σε αυτό το δίπολο που έχει σχηματιστεί το τελευταίο διάστημα και να καταφέρει να καθορίσει τις εξελίξεις την επόμενη μέρα. Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από αυτές τις εκλογές? Εγώ δεν σας το κρύβω. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Δεν σας το κρύβω ότι δεν αισθάνομαι ότι είμαι ο τρίτος πόλος ή το τρίτο κομμάτι αυτής της ιστορίας. Αισθάνομαι ότι μετά τις εκλογές της Κυριακής, που και σε αυτούς τους ψηφοφόρους πατριώτες μας που θα απευθυνθούμε και απευθυνόμαστε, θα καταλάβουν έστω και την τελευταία στιγμή το τι μεγάλο λάθος κάνανε και πήγανε και ψηφίσανε το ΣΥΡΙΖΑ. Θα πούμε δύο πραγματάκια. Άρα λοιπόν δεν αισθάνομαι ότι είμαι τρίτος.
Αφού οι υπόλοιποι λένε ότι το κουτί μεθαύριο θα ανοίξει, άρα λοιπόν γιατί να είμαι τρίτος, από ποιος το βγάζει αυτό το συμπέρασμα. Λοιπόν, τα μηνύματα που παίρνουμε εμείς είναι μηνύματα μεγάλης αισιοδοξίας. Θέλω να απευθυνθώ στην Αντωνία που εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία να πάνε να ανάψουν λαμπάδες μεγάλες με τον μπόι του ΣΥΡΙΖΑ, του μεγαλύτερου, του πιο ψηλού οπαδού του, μάλλον στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι ο μεγαλύτερος τροφοδότης το ότι αυτή τη στιγμή ακούνε τέτοια νούμερα στις δημοσκοπήσεις, ούτε στον ύπνο τους δεν τα ονειρευόταν. Είναι δώρο, 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 το καλύτερο δώρο που μπορούσε να τους κάνει ο Τσίπρας. Λοιπόν, γι' αυτό τέρμα η πλάκα την Κυριακή, επιστροφή στη λογική. Ο Τσίπρας, και δεν μπορώ, έπρεπε να το λένε ρίζο, έπρεπε να το λένε, όχι Τσίπρα. Τι σημαίνει ρίζος, ρίζο, μη λένε και όπως θέλω το γυρίζω, γιατί μας έχει τρελάνει. Δηλαδή, εντάξει, εγώ ως καθηγητής θέλω να, και με μια, θεωρώ ότι με προσβάλλει ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, με προσβάλλει γιατί αυτός, ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός, λυπάμαι που το λέω, χρεοκόπησε την αριστερά. Δηλαδή, εγώ πάω στο σχολείο, τι να πω, τι σημαίνει αριστερά. Αριστερά είναι ένας τρόπος ζωής, ένας τρόπος έκφρασης. Δεν είναι ένα ατελείωτο ψέμα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι χρεοκόπησε την αριστερά και δεν με ενδιαφέρει αν κρύβεται ο Μητσοτάκης ή είναι φανερός ο Τσίπρας. Καθόλου δεν μας ενδιαφέρει. Δεν πιστεύω ότι αύριο θα τρώμε με χρυσά κουτάλια επειδή θα έρθει ο Μητσοτάκης. Απλά θα πάψει αυτό το, αυτό το ψέμα που μας υποτιμάει δηλαδή, σε τελική ανάλυση. Εμείς, δεν πιστεύω ότι θα έρθει ο Μητσοτάκης. Λοιπόν. Όποιος θέλει ας έρθει, δεν μας ενδιαφέρει. Μακάρι να είμαστε εμείς παράγοντες να μπορούμε να ρυθμίσουμε την κατάσταση. Έτσι, μακάρι να είμαστε πρώτοι. Αλλά τι να κάνουμε. Αυτό, μακάρι να είμαστε πρώτοι. Ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει την Κυριακή. Προκαλείτε λοιπόν, απαντήσεις εδώ. Γι' αυτό τα κάνουμε. Λοιπόν, να πούμε λίγο, ξεκινώντας μόνο. Όχι να κλείσετε εδώ, να μου πείτε λίγο για το ποσοστό, το διακύβευμα αυτών των εκλογών για εσάς και σε με ποιο ποσοστό θεωρείτε ότι το Κινάλ θα έχει τη δυνατότητα να παίξει τον καθοριστικό ρόλο που θέλει. Όσο δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό. Πάντα μιλάμε για διψήφιο αριθμό και όσο δυνατόν μεγαλύτερο. Και μετά θα δούμε μετά. Τη Δευτέρα είναι άλλη μέρα. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να είμαστε η εγγύηση της σταθερότητας και αντίβαρος στις συντηρητικές πολιτικές που προφανώς και θα εφαρμόσει και θα τις βρει έτοιμες ο Μητσοτάκης. Δεν θα κάνει τίποτα. Αφού είναι όλα ψηφισμένα, τι να κάνει, τι χειρότερο θα κάνει από αυτούς που κυβερνάνε σήμερα. Λοιπόν, το ότι έχει ξεφτυλίσει την αριστερή έννοια και την αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ με πρώτο και καλύτερο τον Πρωθυπουργό, είναι ότι εφάρμοσε με τον Καμένο, κοιτάξτε να δείτε, και την καραμαλική δεξιά, ό,τι εφάρμοσε μέχρι τώρα, με ποιους τα εφάρμοσε. Με τον Καμένο, μην το ξεχνάμε, δηλαδή, μην το βγάζουμε έξω από το κάδρο τον Καμένο, επειδή τώρα έχει εξαφανιστεί και είναι στα πελάγια και εμείς εδώ μας τρώει ζέστα. Λοιπόν, τι έκανε δηλαδή. Και τώρα πουλάει και την καρμαλική συνιστόσα, την πουλάει και αυτή. Ό,τι δεν τον βολεύει, το πουλάει. Λοιπόν, κατάργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Θυμάστε τι έλεγε. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Το καταλαβαίνετε αυτό. Πάτε στον εργαζόμενο που έχει ένα αγόρα σε ένα σπίτι με κάποιο δάνειο και πέστε του τέτοια πράγματα. Λοιπόν, λένε δεν μείωσε σύνταξη. Δεν μείωσαν συντάξεις του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τη μείωσαν οι προηγούμενοι. Προφανώς τη μείωσαν οι προηγούμενοι. Αλλά εσύ ήρθες για να μην τις μειώσεις, για να τις αυξήσεις και έχουμε 40% μείωση. Λοιπόν, κατάρρευση των νοσοκομείων και άστα αυτά, τότε μπαίνουμε όλοι μέσα και μας εξυπηρετούν. Ας μην αρρωστήσει κανένας και εκεί θα καταλάβει τι γίνεται. Και τέλος, επειδή είμαι συγγνώμη και κλείνω, επειδή είμαι και άνθρωπος 40 χρόνια στην παιδεία. Αυτό εκεί άστα να πάνε. Ευτυχώς φεύγει ο Γαβρόγλου. Τίποτα άλλο δεν λέω. Σίγουρα θα έχουμε τη δυνατότητα να ξανασυζητήσουμε για αυτά τα ζητήματα. Φαντάζομαι θα θέλουν να απαντήσουν και οι υπόλοιποι που βρίσκονται εδώ. Να πάω στην κυρία Όλη Τσουμάνη, το Κομμουνιστικό Κόμμα. Άκουσε τον κύριο Κουτσούμπα και εδώ από τα Γιάννενα να λέει ότι το διακύβευμα, το κρίσιμο σημείο αυτών των εκλογών είναι η επόμενη μέρα. Τι θα γίνει την επόμενη μέρα και πώς ο λαός θα διεκδικήσει τα δικαιώματά του και όλα όσα έχει χάσει το προηγούμενο διάστημα. Πάντως, από την ως τώρα συζήτηση, είναι σίγουρο ότι καμία σχέση δεν έχει συζήτηση με το τι βιώνει ο Έλληνας εργαζόμενος, ο άνεργος και αυτοαπασχολούμενος, σαν να φύτρωσαν τα αστικά κόμματα σήμερα. Εντάξει, όλα αυτά στη ζωή μας λοιπόν, είναι. Ναι. Και οι εργαζόμενοι μέσα στη ζωή μας λοιπόν τους είναι και η κριτική, η πολιτική κριτική στα άλλα κόμματα. Νομίζω θα μου επιτρέψετε να την κάνω, βεβαίως, φαντάζομαι. Για τη διακυβεύμα των εκλογών των επομένων, των αυτών και το τι θα συμβεί την επόμενη μέρα, γιατί είναι κρίσιμες οι εκλογές αυτές και είναι κρισιμότερες γιατί η κυβέρνηση θα βγει, το ζήτημα είναι τι αντιπολίτευση θα έχουμε, είναι ότι έχουμε 4 μνημονιακά κόμματα. Όσοι συζήτησαν ως τώρα ψήφισαν, υλοποίησαν μνημόνια, για να μην ξεχνιόμαστε, λες και φυτρώσαμε.
Και άλλα, έχουμε άρα τέσσερα μνημονιακά. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, εγώ τα λέω με τον παλιό τρόπο. Λοιπόν, και Βαρουφάκη, ομοίως μνημονιακός. Έχουμε και δύο ακροδεξιά. Αυτή είναι. Βελόπουλος, Χρυσή Αυγή, που πρέπει να εξαφανιστεί από τη Βουλή και από την κοινωνία. Και έχουμε και το ΚΚΕ, που είναι το κόμμα, για το οποίο πρέπει ο κόσμος να προβληματιστεί για το εξής. Ποιος, πού θα βρει να κουμπίσει την επόμενη μέρα. Σε ένα στημένο αντιλαϊκό σκηνικό, με 500 εφαρμοστικούς νόμους, ως το 2060, με Eurogroup τη Δευτέρα το πρωί 8 Ιουλίου, στο οποίο ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία είναι δεσμευμένοι να συνεχίσουν τα ίδια αντιλαϊκά μέτρα, ίδια ματωμένα πλεονάσματα, ίδια συζήτηση για τις αγορές, την ανταγωνιστικότητα, τους θεσμούς, τους δανειστές και πάει λέγοντας, και για την ταμπακέρα, δηλαδή τι. Ποιος καρπώνεται τον πλούτο πολλός μας παράγει και από πού και γιατί. Άχνα, γιατί είναι ταγμένοι, ταυτισμένοι με τα συμφέροντα των μονοπωλίων. Πραγματικά δηλαδή ο εργαζόμενος, ο άνεργος που μας ακούει σήμερα, ο αυτοαπασχολούμενος και ο συνταξιούχος, τον νοιάζει πόση θα είναι η ψαλίδα μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου, θα αλλάξει η ζωή του και η καθημερινότητά του. Τον νοιάζει ποια τσόντα θα υπερισχύσει, έτσι, ώστε να έχουμε κυβέρνηση, αν δεν έχουμε κόμμα αυτοδύναμο. Ή θα αλλάξει θα εξαρτηθεί, κάτι. Βέβαια, όμως, θα από αλλάξει. Το ποιος θα υπερισχύσει τις πολιτικές. Σταθερό, είναι έτοιμο, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Την κυβέρνηση είναι έτοιμη, ο Μητσοτάκης είπε έχω και τους υπουργούς, το Πασόκ λέει είμαι έτοιμο, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει εντάξει, είπε η κυρία Τζούφ προχτές, είναι όνειρο θερινής νυχτός να ξανακυβερνήσουμε. Θέλω να πω, δεν έχουμε καμιά συγκλονιστική εκλογική μάχη από τη σκοπιά των εκπλήξεων. Άρα, κατά τη γνώμη μας, αυτό ο κόσμος στον οποίο εμείς απευθυνόμαστε, γιατί δεν μας ενδιαφέρουν ούτε οι εφοπλιστές, ούτε οι βιομήχανοι, ούτε με τα μεγάλη μονοπωλιακή όμιλη, γιατί ο αυτοαπασχολούμενος επαγγελματίας ελεύθερος συνθλίφθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, συνθλίφθηκε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και θα συνεχίσει να συνθλίβεται, γιατί υπάρχει ανάγκη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του εμπορίου και τη ύλη. Αυτή είναι η αντικειμενική τάση της οικονομίας. Αντικειμενική τάση της οικονομίας είναι να αυξηθούν κι άλλο τα όρια ηλικία συντοξιοδότησης, για να απαλλαγεί κι άλλο το αστικό κράτος για να μπορεί να επιδοτήσει κι άλλο τις πολυεθνικές. Αντικειμενική τάση είναι, και αυτό υπάρχει πρεμούρα για τις εκλογές και δεν κάτσαν ως τον Οκτώβριο, η συνδιαχείριση του Αιγαίου ή ήδη γκριζαρισμένες ζώνες για τις οποίες δεν λέει κανένας άχνα. Και εγγύηση απέναντι σε όλα αυτά για τον ελληνικό λαό είναι μόνο το ΚΚΕ. Και πραγματικά, επειδή ολισμένου έπιασε και ο πόνος για την αριστερά, να το πω έτσι εδώ στο συνομιλητή μας από το Κινάλ, όταν εφαρμόζει δεξιά πολιτική, τότε ευτελίζει την αριστερά. Όταν κυβερνάς με τη Νέα Δημοκρατία, τότε ευτελίζει την αριστερά. Αυτό το έκανε και το Πασόκ, το έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ, με πολύ ωραίο τρόπο. Και κατάφερε, όχι, δεν είναι μόνο ότι εφάρμοσε δεξιά πολιτική, καλλιέργησε και την αντίληψη ότι είναι μονόδρομος αυτή η πολιτική και τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Όταν, κατά τη γνώμη μας, και θα ανακαλέσει την εμπειρία του λαού στην κάθε μέρα που ζει, η παραμικρή ανακούφιση, η παραμικρή απόσπαση, το παραμικρό κέρδος στη ζωή του ήταν αποτέλεσμα αγώνων. Είχε τη σφραγίδα του Κουκουέ, είχε τη σφραγίδα της δικής του πρωτοβουλίας και κανενός άλλου σωτήρα, του ίδιου του λαού. Και αυτό να σκεφτεί και αυτό να δυναμώσει, γιατί μόνο έτσι μπορεί να ανοίξει δρόμος για φιλολαϊκές εξελίξεις. Και όλα τα άλλα είναι, κατά τη γνώμη μας, για λαϊκή κατανάλωση. Σας ευχαριστώ που βάλατε μια τελεία εδώ σε ένα χρόνο έτσι, ίσο με τους υπόλοιπους. Να προχωρήσω με την Ένωση Κεντρών και με τον κύριο Δήμο. Μεγάλο στοίχημα αυτές οι εκλογές και για σας, για το, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις να πω, που υπάρχουν μέχρι σήμερα, για το αν θα παραμείνετε στην Βουλή. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις που σας δείχνουν στο όριο, υπάρχουν άλλες που δείχνουν ότι μπαίνετε εντός της Βουλής. Ποια είναι η εικόνα που εσείς έχετε μέχρι τώρα και ποιο είναι το διακύβευμα για το κόμμα σας? Εμείς είμαστε αισιόδοξοι ότι θα παραμείνουμε στην Ελληνική Βουλή. Οι δημοσκοπήσεις, όπως όλοι ξέρουμε, είναι εταιρείες, είναι εμπορικές εταιρείες, οι οποίες πληρώνονται από κάποιους. Βέβαια, μερικές φορές αποτυπώνουν την τάση της στιγμής, η οποία επαληθεύεται, μερικές φορές δεν επαληθεύεται. Θέλω να σας παραθέσω και ένα ιστορικό προηγούμενο. Εμείς και τις προηγούμενες προεκλογές μας δείχναν εκτός. Όχι, μας δείχναν, είχαμε πάρει πολύ χαμηλό ποσοστό, αλλά σε εθνικές κάλπες μπήκαμε με μια δυναμική πολύ καλή, στο 3,65. Τώρα, από τη συζήτηση που έγινε εδώ, παρατήρησα το εξής, ότι δεν υπάρχει διάθεση αυτοκριτικής από τα τρία μεγάλα κόμματα. Ναι, μεν η κυρία Τσουμάνη του ΚΚΕ έκανε μια κριτική, την οποία συμφωνώ, αλλά δεν έχω δει μια διάθεση αυτοκριτικής από τα κόμματα, κυρίως τα κόμματα εξουσίας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα εξουσίας, η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα εξουσίας και το ΠΑΣΟΚ, το λεγόμενο τώρα ΚΙΝΑΛ, είναι κόμμα εξουσίας. ΠΑΣΟΚ. Ναι, ΠΑΣΟΚ, όπως θέλει να το πούμε. Θυμίζει τον παρελθόν. Ναι, όπως θέλει να το πούμε. Είναι πολλά τα καλά που μπορεί να σου θυμίζει. Συγγνώμη για τη διακοπή. Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ ήθελα να σας θυμίσω όμως, επειδή το είπατε κι εσείς, ότι και το ΠΑΣΟΚ χρωστάει κάποια δάνεια, τα οποία δεν έχουν πληρωθεί. Οπότε δεν ξέρω αν το λέγαμε ΚΙΝΑΛ ή ΠΑΣΟΚ, αν σας βολεύει αυτή. Και η Νέα Δημοκρατία χρωστάει κάποια δάνεια. Τα οποία εγώ τώρα θέλω να πω. Τα αποπληρώνουν ή όχι. Συγγνώμη. Τα αποπληρώνουν. Τα δάνεια δεν ξέρω. Όχι, κακώς. Εφόσον τα επικαλείστε, πρέπει να ξέρετε και αν τα αποπληρώνετε. Έτσι. Εγώ έχω ακούσει, έχω ακούσει δήλωση του κυρίου Αντιπροέδρου σας, του κυρίου Γεωργιάδη, που είπε ότι πρέπει να κουρευτούν τα δάνεια όπως κουρεύονται τα δάνεια του λαού. Τα κόμματα όμως που διαχειρίστηκαν εξουσία, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να πληρώσουν τα δάνεια. Έτσι. Και τα πληρώνουν. Θα πληρώνουν. Ωραία. Αφού το λέτε εσείς, θα είστε στην κρίση του λαού. Εγώ θα μιλήσω τώρα για την Ένωση Κεντρών. Είναι ένα μικρό κόμμα, μια μικρή ιστορική αναδρομή. Ξεκίνησε το 1992 με αρχηγό και αρωματιστή τον κύριο Λεβέντη. Ξεκινήσαμε ως και είμαστε και συνεχίζουμε ως επαναστατικό κόμμα στα πλαίσια της δημοκρατίας. Θέλουμε να εισάγουμε ένα νέο ήθος στην πολιτική ζωή του τόπου και θέλουμε να κάνουμε μια βαθιά τομή στο κράτος. Θέλουμε λιγότερο κράτος με περισσότερη ελευθερία στον πολίτη. Αυτό σημαίνει ότι θέλουμε ένα κομμάτι στο κράτος. Είμαστε συνέχεια του Γεωργίου Παπανδρέου, του Ιωάννη Ζήγδη και διαφορών άλλων ιστορικών προσωπικότητων της εποχής εκείνης. Να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Τώρα, εν ώψη των εκλογών και με βάση, όπως είπα, τις δημοσκοπήσεις πριν, θεωρείτε ότι κάνατε την παρουσία σας λοιπόν, αυτή ναι. τη θητεία του Κοινοβουλίου? Ναι. Και ότι... Ήθελα να συνεχίσω ότι η Ένωση Κεντρών πρεσβεύει τις συνεργασίες, τη σύνεση, την λογική και την συνένεση. Προεσβεύουμε τις συνεργασίες, τις οποίες μετά τις ευρωεκλογές τις έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει συνεργασίες με άλλα κόμματα, με το κόμμα Άρμα Πολιτών, με το Πράσινο Κίνημα για την Οικολογική Ανάπτυξη. Κάναμε συνεργασία με το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Θέλω να εξηγήσω ότι επειδή προεσβεύουμε τις συνεργασίες, θα τις κάνουμε. Και μία λύση που προτείνει η Ένωση Κεντρών από το 1992 και που κατά τη γνώμη μας θα γίνει, μπορεί να μην γίνει τώρα, μπορεί να γίνει μετά από 2-3 χρόνια, είναι μια οικουμενική κυβέρνηση με κόμματα του δημοκρατικού τόξου, που θα υπάρχει αυτή η σύνεση, θα υπάρχει ένα γενικό νομικό πολιτικό πλαίσιο, από το οποίο θα βγει η χώρα από αυτό το τέλμα. Χωρίς αυτή την ενότητα και αυτή τη συνένεση από όλο το δημοκρατικό τόξο φάσμα του πολιτικού κόσμου, δεν μπορεί να βγει η χώρα από την κρίση. Αυτό πιστεύουμε εμείς. Σίγουρα θα χρειαστούν συνεργασίες εφόσον δεν υπάρξει αυτοδυναμία την Κυριακή. Τώρα, αν θα καταφέρουμε να προέρχεται η συνεργασία αυτή από όλα τα κόμματα, νομίζω είναι αρκετά δύσκολο. Βλέπουμε όμως ότι συγγνώμη που καταχράτουμε λίγο παραπάνω τον χρόνο σας. Βλέπουμε όμως ότι ο κ. Μητσοτάκης εκβιάζει το λαό για αυτοδύναμη κυβέρνηση. Έτσι. Αυτό και μόνο δεν δείχνει σημάδι συνεργασίας. Γιατί θέλει, είναι η αλαζονία που γεννά η αυτοδύναμη κυβέρνηση. Γεννά αυταρχικό κράτος και πελατειακό κράτος. Αυτό δείχνει τουλάχιστον σε μένα. Και πιστεύω θα το καταλάβει και ο κόσμος. Συνεχίζοντας, στο Μέρα 25, μάλλον ήταν έκπληξη των ευρωεκλογών η Μέρα 25, η πορεία της στην χώρα μας. Και τώρα είστε κι εσείς υποψήφιος βουλευτής, όπως και ο κύριος Δήμος, όπως και η κυρία Τσουμάνη, να το υπενθυμίζω. Τα μηνύματα είναι θετικά για το ΜέΡΑ25, το κόμμα με επικεφαλής τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Ποια εικόνα έχετε εσείς για αυτές τις εκλογές, αν είστε ικανοποιημένοι για την πορεία μέχρι τώρα και τι περιμένετε? Ευχαριστώ. Καταρχήν να υπενθυμίσουμε ότι αυτές τις μέρες έχουμε μία επέτειο. Πριν ακριβώς 4 χρόνια, τον Ιούλιο, είχαμε ένα δημοψήφισμα που 62% του ελληνικού λαού είπε όχι. Το όχι αυτό μέσα σε πολύ σύντομο διάστημα έγινε ναι. Αυτό το ναι, εγώ το βλέπω, εμείς το βλέπουμε πιο σωστά, σαν μια ταπείνωση του ελληνικού λαού. Υπάρχουν και χειρότερα, θα μου πείτε. Ποια είναι τα χειρότερα? Στις 7 του Ιούλη να βγουν οι δυνάμεις σε εκείνες στην εξουσία που συνέβαλαν στο ξεπούλημα ενός ολόκληρου λαού και μιας ολόκληρης χώρας. Μεγαλύτερη ταπείνωση και από το δημοψήφισμα, αυτό το βλέπω. Και για να θυμούνται οι παλιοί
για να μαθαίνουν οι νέοι. Το 1944-45 οι σύμμαχοί μας οι Άγγλοι όταν αποχώρησαν για να ταπεινώσουν τον ελληνικό λαό, στελεχώσανε τον κρατικό μηχανισμό με ανθρώπους συνεργάτες των Γερμανών. Αυτή η ταπείνωση του ελληνικού λαού στήχησε πολύ ακριβά στον ελληνικό λαό. Και τώρα τι βλέπουμε, ποιο είναι το σκηνικό. Εάν οι δανειστές καταφέρουν να ανέβασουν στην κυβέρνηση, στην εξουσία, τις δυνάμεις εκείνες που συνέβαλαν, όπως είπα, στο ξεπούλημα της χώρας, αυτό θα είναι ακόμη μια ταπείνωση και δεν ξέρουμε πόσο ακριβά θα την πληρώσει ο ελληνικός λαός. Υπάρχει βέβαια η κριτική και τη χρεώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ περισσότερο ότι ο κύριος Βαρουφάκης ήταν αυτός που στήχησε η διαπραγμάτευσή του περισσότερο στον ελληνικό λαό. Ναι, αυτά τα πώς... να απαντήσω. Θα σχολιάσουν βέβαια οι υπόλοιποι. Να απαντήσω από αυτού. Ωραία, ναι, βεβαίως. Τα 100 δισεκατομμύρια του Βαρουφάκη έχουν στόχο την νοημοσύνη των 10 εκατομμυρίων Ελλήνων. Αυτό είναι ο στόχος. Άρχισαν από 30 δις, είδαν ότι τσιμπάει, τα ανέβασαν 50, σου λέει κάντα και 100, δεν χάνουμε τίποτα. Προσβάλλει την νοημοσύνη του ελληνικού λαού, όταν κάποιος και μάλιστα αρχηγός της αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης, μιλάει για 100 δις, πώς τα δικαιολογεί. Βάλανε το χρονόμετρο και κάθε μέρα που περνούσε έπεφτε πρόστιμο 1 δισεκατομμύριο. Γιατί καταλαβαίνετε πόσο παράλογο είναι. Πόσο παράλογο είναι. Αγαπητέ. Αν του πείτε, όποιον οικονομολόγο, για δικαιολόγησέ μας αυτά τα 100 δις, πώς ξεκίνησαν, από πού ξεκίνησαν. Κάνει άλλη. Αυτό δεν είναι επιχείρημα. Είναι σόφισμα που χρησιμοποιείτε τώρα. Να συνεχίσω. Να πω, δεν ξέρω, δεν μπορούμε εμείς οικονομολόγοι, δεν είμαστε. Όχι, βέβαια. Τέτοια στοιχεία δεν έχουμε. Εγώ θέτω όμως μια πολύ απλή ερώτηση. Εδώ η Volkswagen τιμωρήθηκε. Ναι. Όταν ρωτήθηκε για το θέμα, είπε ότι δεν είναι δυνατόν το ύψος αυτής της περίοδου να είναι τόσο. Με δεδομένο τι παρέλαβε και τι παρέδωσε, ας το πούμε μετά. Σας είπα, στόχος είναι η νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Και το επιτυχαίνει. Από ό,τι βλέπω και κύριε το βάλε. Εγώ ξαναρωτάω πολύ απλοϊκά. Αν δεν είναι 100 δις και είναι 60 δις ή 30 δις, είναι μικρό το ποσό αυτό δηλαδή. Τι δικαιολογείται. Ω ζημία. Όχι, κοιτάξτε, από 100 δις. Κατεβήκατε σε 60, 40, όχι, τόσο ρωτώ εγώ 30, 10. Εσείς τα αναφέρατε αυτά τα ποσά. Εγώ σας λέω ότι δεν είναι ούτε ένα ευρώ. Εσείς τα αναφέρατε. Εγώ σας λέω ότι ούτε ένα ευρώ. Γι' αυτό κλείσαν οι τράπεζες, γιατί δεν είναι ένα ευρώ. Μισό λεπτάκι να απαντήσει. Ζητάμε το ζουμί. Το ζουμί είναι ότι συμφωνήσανε, ψηφίσαν μαζί δύο μνημόνια. Θα το κρατήσετε ένα λεπτό για να πει να τελειώσουμε αυτή τη συζήτηση. Επειδή μου έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Τζάλας, να μην παρακαλώ. Για τη βοήθεια της κουβέντας, έτσι για να έχει μιλήσει. Να τελειώσω, να με διακόψω. Συγγνώμη. Λοιπόν, η έκπληξη των προηγούμενων εκλογών δεν ήταν η διαφορά των δύο πρώτων. Σε απόλυτους αριθμούς ήταν σχετικά μικρή. Η έκπληξη των προηγούμενων εκλογών, των ευρωεκλογών, είναι ότι αναδείχθηκε ένα καινούριο κόμμα, το Μέρα 25, ηλικίας μόνο ενός έτους. Αυτό στα παγκόσμια χρονικά δεν υπάρχει. Και παραλίγο να πιάσει το 3%. Αυτή είναι η μεγάλη έκπληξη. Και τι είναι αυτό που έκανε τους ψηφοφόρους να στραφούν προς το Μέρα 25. Πρώτον, η συνέπεια του Βαρουφάκη είναι ο πρώτος που παραιτήθηκε την πρώτη νύχτα του δημοψηφίσματος. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Και είναι υπέρ. Αντιπροσώπησε εκείνη τη νύχτα την αξιοπρέπεια ενός ολόκληρου λαού. Αυτό θέλω να πω προς το παρόν. Θα ήθελα να συνεχίσουμε αυτό το διάλογο που έγινε πριν για αυτό το θέμα για τον κύριο Βαρουφάκη και αν θα είναι εύκολο να συνεπάρξετε στα έδρανα της Βουλής. Λοιπόν, ευχαριστώ για τον λόγο. Νομίζω ξεχνάμε μερικά βασικά πράγματα και έχει σημασία να τα υπενθυμίζουμε. Το πρώτο που έχω να πω είναι το εξής, ότι εδώ δεν γεννήθηκε καθένας από παρθενογέννηση. Τα τελευταία 40 χρόνια δομήθηκε το σύστημα εξουσίας και η νομή αυτής με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα κόμματα ήταν αυτά από τα οποία κυβέρνησαν. Τα τελευταία 10 χρόνια παρέδωσαν ένα έλλειμμα κοντά στα 370 δις σε μια χώρα σχεδόν κατεστραμμένη. Τα τελευταία 4 χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ με τα 3 χρόνια μνημονιακά, με μόλις 1 χρόνο άσκησης εξουσίας σύμφωνα με τη δική του πολιτική, παρέδωσε 37 δισεκατομμύρια μαξιλάρι για τον ελληνικό λαό.
Αυτό λοιπόν ας μην το ξεχνάμε. Όπως επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το εξής, ότι όλες αυτές οι αναφορές, για παράδειγμα, του τύπου διαγραφή του χρέους, δεν πληρώνω, δεν κάνω, δοκιμάστηκαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε στις εκλογές του 2015 βάζοντας το πρόγραμμά του για πρώτη φορά στην κρίση του ελληνικού λαού και πήρε τις εκλογές αυτές. Άρα λοιπόν κυβέρνησε 4 χρόνια, έστησε αυτό το κράτος το οποίο είχε διαλυθεί και παρέδωσε μια πολιτική η οποία είναι ικανή να περάσει την επόμενη μέρα. Θέλω λοιπόν να θυμίσω το εξής, ότι όσον αφορά ποιοι μιλάνε για την αριστερά, ας κοιτάξουν μέσα τους ποιοι είναι, ο χώρος εννοώ, όχι τα πρόσωπα, ποιοι φέραν την αριστερά σε αυτό το σημείο. Όσον αφορά για την επόμενη μέρα που μιλάει το ΚΚΕ, πράγματι, έχει σημασία να δούμε ποιος θα είναι εδώ την επόμενη μέρα. Αυτό δοκιμάστηκε με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, τα 4 χρόνια που πέρασαν, είδαμε ακριβώς τι σημαίνει η επόμενη μέρα για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ήταν απέναντι σε οτιδήποτε θετικό έφερνε ο ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να χτυπήσει την κυβέρνηση αυτή σε αγαστή συνεργασία με ό,τι συστημικό υπάρχει και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ. Και τέλος, για το αν υπάρχει κρυφή ατζέντα ή όχι. Πράγματι, το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει παρουσιαστεί. Θα σας το θυμίσω σε 4 σημεία. Ποιο είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας? Μία πρόσληψη, 5 αποχωρήσεις. Άρα λοιπόν, ξεχαρβάλωμα τελείως του κοινωνικού κράτους, της παιδείας, της υγείας και ό,τι άλλο μπορεί να υπάρξει. Πού στηρίζεται το μύθευμα της Νέας Δημοκρατίας για ότι η επόμενη μέρα θα είναι καλύτερη? Στην υπόθεση ότι θα έχουμε ανάπτυξη 4%. Ανάπτυξη, δυναμική ανάπτυξη. Και εγώ σας λέω, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πει έχουμε σούπερ ανάπτυξη, με 5%. Γίνεται διάλογος έτσι? Πότε υπήρχε στην Ελλάδα ανάπτυξη 4%? Οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, σε όλα τα χρόνια που κυβέρνησαν, το μέγιστο της ανάπτυξης που μπόρεσαν να φέρουν ήταν 1,2%. Και αυτή την ανάπτυξη την οποία ευαγγελίζεστε, γιατί δεν τη φέρατε όλα αυτά τα χρόνια που κυβερνάγατε? Άρα λοιπόν, ας αφήσουμε στην άκρη το τι σημαίνει ανάπτυξη και το πώς θα δομήσουμε το πρόγραμμα. Αυτό είναι το δεύτερο σημείο. Το τρίτο, το αποκάλυψε ο Παπαδημητρίου, έτσι, και το έχει πει και ο Θεοχάρης. Το μαξιλάρι των 37 δισεκατομμυρίων θα το δώσουμε στις τράπεζες. Ας μην κρυβόμαστε, όσο και αν το διέψευσε ο κύριος Μητσοτάκης. Και τέλος, το ασφαλιστικό Πινοσέτ. Ένα ασφαλιστικό το οποίο θα φέρει την απορρίθμιση τελείως του ασφαλιστικού συστήματος, θα στείλει στον Κιάδα τα όνειρα των ασφαλισμένων και θα φέρει μια κοινωνία ικανή σε θέση να μην μπορεί να απολαύσει τους καρπούς της ζωής τους. Αυτό λοιπόν το κοινωνικό πρόγραμμα, αυτό είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και αυτό θα πρέπει να δει ο ελληνικός λαός και να κρίνει για την επόμενη μέρα εάν θα πρέπει να εμπιστευτεί τη Νέα Δημοκρατία ή τη συνέχεια μιας πολιτικής που άρχισε πριν από ένα χρόνο και που είναι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Κρουζή, φαντάζομαι θέλετε να απαντήσετε σε αυτό. Ναι, ακούστε τον λόγο. Θα περάσω. Ωραία, επειδή έγινε και μία αναφορά από τον κύριο Τζάλα και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, να έρθω σε εσάς. Σχόλιο συνολικά και δεν είναι προσωπική, πώς να το πω, κριτική. Εμείς επιμένουμε να αναλύουμε την οικονομία από την εξής σκοπιά. Η οικονομία της Ελλάδας είναι καπιταλιστική, απλά τα άλλα κόμματα δεν το λένε. Στα πλαίσια αυτά δεν υπάρχει κανένα καπιταλιστικό κράτος που να μην είναι χρεωμένο. Κανένα. Το ερώτημα είναι. Γιατί όλη η συζήτηση γίνεται για το χρέος. Το χρέος αυτό δεν το δημιούργησε ο λαός, άρα δεν έπρεπε να το χρεωθεί. Παρ' όλα αυτά, όλα τα προηγούμενα χρόνια η συζήτηση επικεντρώθηκε στο πώς θα πληρωθεί από τα ματωμένα πλεονέσματα κλπ. Που ο λαός μας το πλήρωσε και το πληρώνει. Αυτό το ρήμαδο χρέος. Και τι αποκρύφθηκε? Ότι η κρίση που ζήσαμε δεν ήταν κρίση χρέους και ζούμε. Ούτε στην Ελλάδα ούτε διεθνώς. Είναι κρίση υπερπαραγωγής, υπερσυσσόρευση κεφαλαίων. Που τι συμβαίνει δηλαδή, να το ξαναπούμε για να μην το κρύβουμε, ότι είναι τόσο μεγάλα τα ποσοστά κερδοφόρων, είναι τόσο μάλλον το όγκος των κερδών, που για να επενδυθεί και να ξαναυξηθούν τα κέρδη, δεν φτάνει στο μεγάλο κεφάλαιο. Άρα, τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να καταστραφεί κεφάλαιο. Γι' αυτό έκλεισε τμήμα επιχειρήσεων και συγκεντρώθηκε, γι' αυτό αυξήθηκε η ανεργία. Αυτό είναι η καταστροφή παραγωγικών δυνάμεων στα πλαίσια της καπιταλιστικής κρίσης, την οποία για άλλη μια φορά πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Απέναντι σε όλο αυτό υπάρχει λύση? Λύση είναι να απασχολεί τον εργαζόμενο, γιαννιώτη, Έλληνα, αυτοαπασχολούμενο, ξαναλέω, το ποσοστό της αύξησης της ανάπτυξης. Από το ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ κέρδισε.
ή αυτά τα ερωτήματα πρέπει να απασχολούν την αστική τάξη που συγχαίρει και το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, που συγχαίρει το ΣΥΡΙΖΑ και αυτά λέγονται δημόσια, δεν τα λέει το ΚΚΕ, γιατί υλοποίησε το 65% των μέτρων που ήθελε και στην καημένη τη Νέα Δημοκρατία άφησε άλλο 35% μόνο τις 100 να υλοποιήσει. Ή αφού θέλουμε να μιλάμε για αριστερά, γιατί εμείς είμαστε τίμοι ό,τι λέμε και ό,τι κάνουμε. Υπήρξαν πολλά επιμέρους μέτρα και άρθρα, όχι μόνο με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με όλες τις κυβερνήσεις που ψηφίσαμε, όπου υπήρχε η ελάχιστη παραμικρή ανακούφιση. Σε καμία περίπτωση δεν ψηφίσαμε νομοσχέδια όπου ήταν αδύνατο, αν δεν ψήφισες και αντιδραστικά, αντιλαϊκά μέτρα, να ψηφίσεις έστω το ψίχουλο, το λέω χοντροκομμένα για να γίνει κατανοητό. Αλλά να βγάλουμε λάθη, εγώ να υπενθυμίσω στον κύριο Τζιάλα ότι η αντικοκουέ επίθεση δεν του κάνει καλό του κυρίου Τσακαλώτου και του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε μην το συνεχίζετε. Σας το λέω και εσάς. Αυτή είναι λοιπόν η εκτίμηση. Βεβαίως, εγώ τη γνώμη μου λέω. Ωραία, εγώ λέω τη γνώμη μου και ο καθένας. Λέω πολιτικά κρίνονται αυτά, δεν είναι. Εγώ σας απαντώ και ο καθένας κρίνει και κρίνεται. Και στον καπιταλισμό ζούμε, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αυτοκρατορία. Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ καλλιέργησε την τεράστια αυταπάτη ότι μια κυβέρνηση στα πλαίσια του καπιταλισμού θα χορεύει τις ανταούλια τους καπιταλιστές και τους βιομήχανους. Κρίθηκε αυτό το πράγμα και ήταν μια εξηλαίωση από το χώρο. Και το χρεωθήκαμε. Και για το χώρο της αριστεράς. Γι' αυτό και κάνατε μάγκα τη Νέα Δημοκρατία, γιατί υλοποιήσατε την πολιτική της. Απαντήστε λοιπόν, το χρέος να μην το πληρώσουμε. Το χρέος ο λαός δεν το χρωστάει και δεν πρέπει να το πληρώσει. Πρέπει να το πληρώσουν οι καπιταλιστές. Εσείς εδώ και 5 χρόνια βάζετε το λαό να πληρώσει. Μαζί με νομίζω την ακροδεξιά. Νομίζω αλλιώς έπραξε ο Λένιν. Λοιπόν, καλά, αφήστε το Λένιν. Αλλιώς έπραξε ο Λένιν. Το πλήρωσε το χρέος. Φορά για το Λένιν. Τώρα, επιτρέψτε κύριε μου και το εξής. Να σας διακόψω λίγο εδώ για να γίνει εσείς λίγο χήμαρο, να απαντήσουμε. Όχι, δεν μιλήσατε εσείς. Θα συνεχίσουμε με την κυρία Κουρτσή που της είχα δώσει από πριν το λόγο, γιατί έγινε. Ας ολοκληρώσει, κυρία Κουρτσή. Δεν πειράζει. Δεν okay, θα επανέλθουμε, ούτε σε άλλο. Δεν υπάρχει. Είμαι βέβαια. Είμαι βέβαια. Όλοι. Κυρία Κουρτσή. Τέθηκαν ζητήματα από τον κύριο Τζιάλα, τέθηκε... Και από τον εκπρόσωπο της Ένωσης Κεντρών, συγχωρέστε με... Η ατζέντα της οικονομίας από τον κύριο Δήμο. Κύριος Δήμος, μάλιστα, κύριε Δήμο. Έχει ενδιαφέρον να με το 4% ανάπτυξη, πού εδράζεται και ανάπτυξη για ποιον. Εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, αγαπητέ κύριε, και δεν θα παίζω με τους αριθμούς, παίζω όμως με την πραγματικότητα. Γιατί αυτό το οποίο επικαλέστηκε η κυρία Τσουμάνη πριν για τους ανέργους, εγώ είμαι άνεργη 5 χρόνια, δεν είμαι εργαζόμενη. Μην νομίζετε δηλαδή ότι ζω σε έναν όλβιο κόσμο. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω τώρα. Να τα λέμε. Δεν βρέω όλοι μου έτσι, έχει δίκιο. Και δεν απαντάει αυτή η κατάσταση στα ερωτήματα που θέλετε. Αφήστε με λίγο. Ναι. Λοιπόν, αφήστε με λίγο, σας παρακαλώ, να ολοκληρώσω και μετά μπορείτε να μου πείτε ό,τι θέλετε. Είμαι και πριν τα 5 χρόνια με τη Νέα Δημοκρατία, αγαπητέ. Λοιπόν, τώρα. Δεν υπάρχει αφήστε. Δεν είστε με τη Νέα Δημοκρατία. Μην αρχίσουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί δεν είναι. Ναι, αυτός ο παραλληλισμός. Όσοι εργάζονται, αυτός ο παραλληλισμός δεν είναι άστοχος, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε Δήμο, αυτοκριτική κάνουν όλοι οι νοήμονες άνθρωποι. Και δει πολιτικοί οι οποίοι έχουν το βλέμμα τους στο μέλλον και επιθυμούν να βελτιώσουν την υπάρχουσα κατάσταση. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν, έχοντας κάνει την αυτοκριτική της, κάνοντας όμως και την κριτική προς άλλες κυβερνήσεις οι οποίες έχουν παρεμβληθεί αυτά τα χρόνια, βεβαίως έχει δομήσει ένα πρόγραμμα το οποίο στηρίζεται πάνω σε ένα ρεαλιστικό και πολύ βασικό στοιχείο. Ότι για να υπάρξει άνοδος πρέπει να υπάρξει παραγωγή. Αν δεν υπάρξει παραγωγή, δεν μπορεί να ανέβει ούτε η οικονομία, ούτε να πέσουν τα ελλείμματα, ούτε να ανέβουν οι μισθοί. Τι λέτε τότε για την απλή τίποτα. Αναλογική, γιατί θέλετε να την καταργήσετε. Η απλή αναλογική δεν είναι η φωνή της δημοκρατίας. Όχι, όχι. Δεν είναι. Η απλή αναλογική μπορεί να είναι η φωνή της δημοκρατίας στο μυαλό κάποιον. Όταν όμως πας να περάσεις νομοσχέδια μέσα σε ένα κοινοβούλιο, στο οποίο, με το οποίο δεν μπορείς να συνεννοηθείς, προφανώς και εκεί προκύπτουν άλλα ζητήματα. Θα δοκιμαστεί απλή αναλογική. Στις αυτοδιοικητικές μόνο γιατί θα δοκιμαστεί. Η ενισχυμένη αναλογική δοκιμάστηκε τόσα χρόνια και είδαμε πού έχει φτάσει η χώρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει,
Όταν καίγεται το σπίτι μας, θα πρέπει να συνεργαστούμε. Θα πρέπει να πέσει η έπαρση και η αζωνία και θα πρέπει να βρούμε τρόπο για να συνεργαστούμε. Ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ. Θα μπορούσα να ακούσω το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το κρυφό πρόγραμμα, νομίζω, έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία. Το λέτε και το ξανάλετε, το έχετε πει 15.000 φορές. Λυπάμαι, δεν ήρθα οργανωμένη. Να σας το φέρω και έντυπο να το διαβάσετε, κύριε. Α, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, λυπάμαι. Να έρθετε από τα γραφεία του κόμματος να σας το δώσω για να το διαβάσετε καλύτερα. Ενδιαφέρουσα τοποθέτηση, ενδιαφέρουσα απάντηση. Χαίρομαι. Λοιπόν, ακούστε τώρα να σας πω το ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναλύει τους κινδύνους μιας μη αυτοδύναμης κυβέρνησης της επομένης των εκλογών. Δεν σας παρακαλώ, αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω. Δεν ισοδυναμεί με εκβιασμό, αγαπητέ. Το να λες στον άλλον τους κινδύνους που διατρέχει, δεν τον εκβιάζεις. Αυτό υπάρχουν εκλογές το 15 Αύγουστο. Ούτως ή άλλως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι με ή χωρίς αυτοδυναμία θα αναζητήσει συνεργασίες. Αυτό λοιπόν είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να θέσετε στον εαυτό σας πρωτίστως. Στην επομένη, γιατί λέτε ότι έχετε συνεργαστεί ευρέως. Θα συνεργαστείτε αν σας καλέσει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Εμείς. Εσείς δεν είπατε ότι έχετε συνεργαστεί με διαφόρους χώρους. Βεβαίως. Πολύ ωραία. Θα σας πω. Αυτή ήταν η τοποθέτησή μου για πιο μετά. Λοιπόν, η Ένωση Κεντρών το πρόγραμμα για το 2015 της Νέας Δημοκρατίας. Σας μιλάτε ότι πρέπει να πάτε τα γραφεία να το πάρουμε. Σας το είπε η κυρία. Αδρομερός μπορώ να σας το αναφέρω, κύριε. 4% ανάπτυξη που εντράζεται. Γιατί από πού ξέρετε εσείς, γιατί λοιπόν αφού δεν γνωρίζετε το πρόγραμμα και δεν το έχετε μελετήσει, πώς. Όχι. Μιλάτε συνεχώς για κρυφή ατζέντα. Α, πολύ ωραία. Μισό λεπτάκι. Δεν μπορώ να ολοκληρώσω όμως. Θέλετε να πείτε κάτι. Βεβαίως, προσπαθώ να πω κάτι. Το οικονομικό και μία θα κλείνουμε τα ερωτήματα που έχουν ανοίξει. Περιμένω λοιπόν από την Ένωση Κεντρών να δω την επομένη των εκλογών τι θέση θα πάρει. Ωραία, ας πάμε σε αυτό. Ένα. Αμέσως μετά. Λοιπόν. Να πάμε και σε ένα διάλειμμα σε λίγα λεπτά και θα επανέλθουμε και ελπίζω να... Να σας πω εντάξει, το 2015, το Σεπτέμβριο του 2015, η Ένωση Κεντρών απέστειλε στον κύριο Τσίπρα τα 9 σημεία μας. Τα οποία 9 σημεία μας είναι ένας κορμός του προγράμματός μας. Θα είναι βάση αυτή και για ενδεχόμενη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Θα είναι βάση για ενδεχόμενη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Τα σημεία μας τώρα προσαρμοστήκαν, είναι 11 σημεία. Αυτά τα σημεία θα αποστείλουμε στον κύριο Μητσοτάκη, τα οποία κατά πρόοδο, αν γίνεται πρόοδο, εμείς θα στηρίζουμε τα νομοσχέδια. Επειδή νομίζω είμαστε πολύ νωρίς ακόμα να ολοκληρώσω, για να ολοκληρώσω λιγάκι. Να ολοκληρώσω. Δεν είπα ότι θα συνεργαστούμε, έτσι. Θα συνεργαστούμε εάν τηρήσουν αυτά τα 11 σημεία, τα οποία είναι πρόοδος για τον κόσμο και για τον λαό. Θα στηρίξουμε τα νομοσχέδια που εκφράζουν αυτά τα 11 σημεία, χωρίς να δεχτούμε ούτε υπουργεία, ούτε γενικές γραμματείες, ούτε οφίτσια, ούτε τίποτα άλλο. Αυτή είναι η συνένεση της Ένωσης Κεντρών. Αυτό. Να μην πολύ ωραία. Το όχι, βέβαια. Το λοιπόν, έχει δηλώσει ο πρόεδρος μας επανειλημμένος αυτό. Σεβαστό. Έτσι. Μισό λεπτάκι. Άκουσα λοιπόν τον κύριο. Γιατί του απίφθηνα. Περιμένετε, αγαπητέ. Δεν είμαστε μόνοι μας εδώ. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι έχουν αναφερθεί σε κάποια θεματάκια. Δεν πρέπει στον διάλογο να απαντούνται αυτά. Αμέσως μετά. Για να τους λέει και όρια. Γι' αυτό έχετε την εντύπωση, αγαπητέ εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία ή η πλειοψηφία για το πρόγραμμά της. Του ΣΥΡΙΖΑ τιμωρούν για αυτά που έχει κάνει. Δεν διαβάζει αν ήθελαν να ψηφίσουν προγράμματα. Το καλύτερο πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα του Κινήματος Αλλαγής. Αλλά δεν ψηφίζουν προγράμματα. Τιμωρούν τον ΣΥΡΙΖΑ για αυτά που έκανε 4 χρόνια. Ήρθε με άλλα πράγματα και κάνει εντελώς διαφορετικά πράγματα. Αυτό δοκιμάστηκε στις εκλογές του 2015, σας θυμίζω. Το 2015. Να πούμε και για το 2015. Τι έκανε το 2015. Κατέβηκε σε εκλογές, μη γνωρίζοντας ο κόσμος τι τον περιμένει. Βεβαίως γνωρίζοντας. Κατέβασε το πρόγραμμα. Ήξερε ο κόσμος το τρίτο μνημόνιο. Ήξερε το τρίτο και σκληρό μνημόνιο ο ελληνικός λαός. Του φορτώσατε, μας φορτώσατε αναπάντεχα πράγματα. Να κλείσουμε λίγο. Να ασκήσετε τα μνημόνια. Ήθελα να πω δύο πράγματα για την Τανζάνια. Πριν τις εκλογές. Μην ανοίξουμε τώρα το θέμα των... Όχι, δάνεια των κομμάτων. Δάνεια των κομμάτων που πρέπει να πληρώσουμε. Έχουμε δύο λεπτά πριν τις διαφημίσεις. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Τσούνη. Δύο λεπτά. Τώρα. Τώρα. Επειδή γίνεται λόγο για τα προγράμματα των κομμάτων. Όποιος τα διαβάσει αυτά τα κομμάτια, τα προγράμματα των κομμάτων.
Το ένα κόμμα αντιπροσωπεύει την Α κοινωνική τάξη. Το Β τα μεσαία στρώματα, τη Γ κτλ. Το δεν θα βρείτε σε κανένα πρόγραμμα. Εσείς ποια τάξη αντιπροσωπεύετε, για να ξέρουμε. Μισό λεπτό. Δεν θα βρείτε σε κανένα πρόγραμμα ποιο κόμμα αντιπροσωπεύει την άρχουσα τάξη. Την οικονομική ολιγαρχία δεν την αναφέρει κανένας ποιος την αντιπροσωπεύει. Και το παράξενο ποιο είναι. Η οικονομική ολιγαρχία χωρίς αντιπροσώπηση στη Βουλή, να της μην χαλάει κανένας χατήρι. Μήπως η κυρία Αντωνία μπορεί να βοηθήσει να μας πει ποιος αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα της οικονομικής ολιγαρχίας. Όσοι έχουν μια μεσοτυχία με τον... Εδώ, ο κύριος θα σας απαντήσει, όχι εγώ. Με τον Χριστοφοράκο. Νομίζω ότι δεν θα πάρετε απάντηση σε αυτό και θα πάμε και τώρα, εντάξει, εδώ μιλάμε για θαύμα. Να υπάρχει όριο όμως στην αυλεψία. Λοιπόν. Να υπάρχει ένα όριο στην αυλεψία. Το να κατηγορούμε τους άλλους είναι πολύ εύκολο πράγμα. Την οικονομική ολιγαρχία δεν αντιπροσωπεύει κανένα. Θέσεις τις οποίες τις έχουμε ακούσει, τις έχουμε ξαναακούσει, φαντάζομαι δεν είναι πράγματα που τα ακούτε εδώ πρώτη φορά. Οπότε, εδώ για να μιλάμε για θαύμα. Συζήτηση, κυρία να, μου, εδώ να μιλάμε για θαύμα. Λίγο ένα στον άλλον και τις ερωτήσεις. Εδώ μιλάμε για θαύμα. Δεν αντιπροσωπεύει κανένα στην οικονομική ολιγαρχία και όμως κυβερνά. Το θέσατε, καταγράφει και αυτό που είπατε. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα λίγων λεπτών. Θα επανέλθουμε μετά και φαντάζομαι θα είναι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Τέσσερις χιλιάδες μπάλες. Και αύριο, άλλες τόσες. Και ύπνο από νωρίς. Χωρίς ύπνο, η καινοτομία θέλει δημιουργία και όραμα. Πιάνω μαθήματα και πάλι πιάνω. Το αύριο όμως έχει τρελό ρυθμό. Αύριο, σχολείο και μετά τρέξιμο, τρέξιμο, τρέξιμο. Ένας είναι ο στόχος, η κορυφή. Το αύριο μοιάζει με το νερό. Δεν έχει σχήμα. Εσύ του το δίνεις. Το Ζαγόρι αγκαλιάζει τους νέους που δημιουργούν ένα καλύτερο αύριο για την Ελλάδα μας. Ένα αύριο που θα μας κάνει όλους περήφανος. Ζαγόρι, το καλό το έχουμε μέσα μας. Επειδή το θαλασσινό νερό δεν πίνεται, όταν πηγαίνουμε στη θάλασσα ας έχουμε μαζί ένα μπουκαλάκι νερό. Δίκως. Εννοείται. Σε σένα θα αφήσω το σπίτι, το κατόι και τα βακούφια. Εσύ, Λιγιό, θα πάρεις τα ζώα και τον παρά. Μικρή, σε σένα μένει μόνο η ευχή μου και η συνταγή για το υπηρώτικο γιαούρτι. Νέο Δοδόνη Υπηρώτικο Στραγγιστό. Εμπνευσμένο από την αυθεντική, παραδοσιακή συνταγή. Δοδόνη Υπηρώτικο Στραγγιστό. Η γεύση της κληρονομιάς μας. Όσο ψηλά και να φτάσεις, πάντα να θυμάσαι από πού ξεκίνησες. Τη λίμνη. Τη βροχή. Τον καρπό. Το πάθος και το όραμα. Αποτυπωμένα στα πρόσωπα γύρω μας. Γιατί είναι αυτά που μας έφεραν στην πρώτη γραμμή της γεύσης και της πρωτοπορίας. Και είναι αυτά που μας δίνουν τη δύναμη να πάμε ακόμα πιο ψηλά. Νητσιάκος. Αγαπάμε τον τόπο μας. Γιατί τα Δωδονέα κατατάσσονται στα κορυφαία σχολεία της Ελλάδας στις Πανελλαδικές. Σταθερό, έμπειρο, εξειδικευμένο, εκπαιδευτικό προσωπικό. Τρίωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης εξετάσεων. Επιπρόσθετες ώρες διδασκαλίας. Υψηλού επίπεδου σημειώσεις. Ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση και μελέτη το απόγευμα.
Γιατί στα Δωδονέα από το γυμνάσιο. Στέρες βάσεις για το μέλλον στα βασικά μαθήματα. Εντοπισμός και καλλιέργεια δεξιοτήτων. Πτυχία ξένων γλωσσών και πληροφορικής από το σχολείο. Πολιτιστικές δράσεις. Πέρα από εξετάσεις τι. Ορθά πρότυπα. Ασφαλές περιβάλλον. Διαρκής ενημέρωση γονέων. Προετοιμασία για σπουδές στο εξωτερικό. Δημιουργικές δράσεις κοινωνικού πολιτιστικού χαρακτήρα. Πόσο κοστίζει η φίτηση στα Δωδονέα? Προσιτό κόστος και σίγουρα χαμηλότερο συγκριτικά με όσα προσφέρει. Λιγότερο από όσο κοστίζει ένα μόνο ιδιαίτερο ή ένα πρόγραμμα φροντιστηρίου. Δωδονέα Εκπαιδευτήρια. Στηρίζουμε το όνειρό σου. Ένας επίγειος παράδεισος είναι τώρα στη διάθεσή σας. Η αματικά λουτρά Μαραντουκόνιτσας σε υψόμετρο 1260 μέτρα. Μέσα σε πεύκα και έλατα. Ιδηλιακός τόπος ονειρικών αποδράσεων μαγνητίζουν κάθε επισκέπτη. Φημίζονται για τις σπάνιες θεραπευτικές τους ιδιότητες και απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες για θεραπεία και αναζωογόνηση. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις επιτρέπουν στον επισκέπτη να απολαύσει τα ευεργετικά αποτελέσματα των λουτρών. Υπάρχουν ατομικές καμπίνες για ατμοθεραπεία και ισπνοθεραπεία. Απολαύστε τη διαμονή σας στον ξενώνα Σάλβια, ενώ το εστιατόριο Πέτρινο σας περιμένει με παραδοσιακά φαγητά της περιοχής από το πρωί ως το βράδυ. Κόνιτσα Thermal Center. Ένας επίγειος παράδεισος είναι τώρα στη διάθεσή σας. Οδική ασφάλεια σημαίνει πρόοδος. Περιβαλλοντική ευαισθησία σημαίνει πρόοδος. Κοινωνική συνεισφορά σημαίνει πρόοδος. Οικονομική ανάπτυξη σημαίνει πρόοδος. Νέα οδός σημαίνει πρόοδος. 5, 4, 3, 2, 1. Μα γιατί δεν την πέταξες? Με τόσα νούμερα μου έκανε κλικ. Όπου σου κάνει κλικ, κάνε το κι εσύ. Τώρα μπορείς να παίζεις Joker online. Κάνε την εγγραφή σου στο κατάστημα ΟΠΑΠ της γειτονιάς σου μέσα σε λίγα λεπτά. Ή μπες στο joker.gr. ΟΠΑΠ. Ζήσε το παιχνίδι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα ξανά. Επανήλθαμε στην συζήτησή μας, στον δρόμο προς τις κάλπες 2019. Λίγες ώρες, λίγο 24 ώρα έχουν απομείνει μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες. Η συζήτηση εδώ έχει αρχίσει να φουντώνει στο τέλος του πρώτου μισού και τώρα πάμε για ένα νέο γύρο ερωτήσεων, τοποθετήσεων, παρεμβάσεων που θα ήθελα να ξεκινήσω πάλι με τη σειρά όπως είχαμε και στον προηγούμενο κύκλο, αλλά να είναι λίγο πιο στοχευμένες οι ερωτήσεις και να πω ότι μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε και λίγο το συνήγορο του διαβόλου, να τον κάνω εγώ μάλλον, προκειμένου να μην τσακώνεστε μεταξύ σας και να ξεκινήσω με τον κύριο Τζιάλα. Κύριε Τζιάλα, προφανώς υπήρξε μία δυσαρέσκεια του κόσμου, μία δυσαρέσκεια που καταγράφηκε. Έχω ακούσει στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, να μιλάνε ότι για τη μεσαία τάξη, ότι δεν έγιναν πολλά πράγματα προκειμένου να ξεπεράσει αυτή τη βαθιά κρίση που την έπληξε τα προηγούμενα χρόνια. Αντί αυτού, δώσαμε μεγάλο βάρος στην επιδοματική πολιτική. Είναι και κάποιες από τις αιτιάσεις που ακούγονται και από την πλευρά της αντιπολίτευσης, οι οποίες βέβαια έχουν σύντομο χρόνο ζωής και δεν έχουν αναπτυξιακές προοπτικές που θα ανεβάσουν το επίπεδο γενικότερα της οικονομίας. Πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σας και χαίρομαι πραγματικά που το βάζετε σε αυτή τη βάση. Θέλω να πω το εξής. Σε σχέση με τη μεσαία τάξη, η μεσαία τάξη δεν είναι αυτό που είπε η κυρία Μπακογιάννη, όσοι έχουν 30 με 70.000 εισόδημα. Η μεσαία τάξη έχει ξεκληριστεί και έχει εξαφανιστεί με την είσοδο του δευτέρου μνημονίου πολύ πριν από το 2015.
Άρα λοιπόν υπάρχει ένας χώρος μεγάλος, ο οποίος είδε τα εισοδήματά του να μειώνονται τουλάχιστον κατά 5 με 6.000 τα τελευταία χρόνια. Και αυτά είναι στατιστικά στοιχεία, δεν είναι αυτό. Όπως επίσης υπήρξε ένας κόσμος, αναλαμβάνοντας τη διακυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήταν κάτω από το όριο της φτώχειας. Θυμίζω ότι 2.500 ανασφάλιστοι πολίτες δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας. 2.500 Συγγνώμη, 2.500 εκατομμύρια. Ναι. Θυμίζω επίσης. Ευχαριστώ για την επισήμανση. Θυμίζω επίσης ότι όλα αυτά τα χρόνια αυτό που έπρεπε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό έκανε, να μεροληπτήσει αν το θέλετε, όσο και αν η λέξη ακούγεται λίγο σκληρή, υπέρ των πιο αδυνάτων. Χωρίς ωστόσο να παραμελεί τα σώματα εκείνα της κοινωνίας, τα οποία πραγματικά είναι και τα πλέον δυναμικά. Ήταν όμως σώματα τα οποία πραγματικά είχαν εξαφανιστεί από το χάρτη. Άρα λοιπόν αυτό που έγινε σε μνημονιακές συνθήκες τα τελευταία 3 χρόνια με μνημόνιο ήταν να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να βρουν στον ήλιο μοίρα. Ξεχάσαμε πάρα πολύ εύκολα τις αυτοκτονίες που γίνανε εκείνη την τραγική περίοδο. Ξεχάσαμε πάρα πολύ εύκολα ότι οι άνθρωποι πηγαίναν και παίρναν ψωμί ή φρούτα από τις λαϊκές και τα συσίτια που μοιραζόντουσαν. Όλα αυτά. Ξεχνάμε πάρα πολύ εύκολα ότι παιδιά πεθάναν από τα μαγκάλια, από τις ανεθυμιάσεις, γιατί δεν είχαν πετρέλαιο. Όλα αυτά στο υποσυνείδητο του ανθρώπου χρειάζεται να πάνε λίγο πίσω. Τα έχουμε ξεχάσει. Και καλά κάναμε και τα ξεχάσαμε. Γιατί δεν μπορούμε να ζούμε με αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, αυτό που απαντώ στο ερώτημά σας. Θα κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου και θα πω ότι υπάρχουν όμως και οι άνθρωποι, όχι υψηλά αμοιβόμενοι ή με υψηλά εισοδήματα, οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια έκαναν σκληρές θυσίες περιμένοντας να έρθει κάτι καλύτερο και αυτό το περιμένουν ακόμα. Βεβαίως. Εγώ προσωπικά είμαι μισθωτός. Εργάζομαι στο νοσοκομείο, είμαι νοσηλευτής. Έτσι. Πραγματικά δεν είδα κάποια στον κλάδο μου ή στον χώρο μου ή αυτό που αντιπροσωπεύω εγώ σαν κοινωνική τάξη να είδα κάτι καλύτερο. Μπορώ όμως να δεχθώ ότι δόθηκε μια έστω και επιδοματική, άσκηση μια επιδοματική πολιτική σε στρώματα τα οποία το είχαν πολύ περισσότερο ανάγκη από μένα. Και κοιτάξτε να δείτε, γιατί αυτή η κατηγορία απέναντι στα επιδόματα θα πρέπει κάποια στιγμή και εδώ να σταθούμε λίγο κριτικά. Επιδόματα δίνουν παντού. Επιδόματα δίνει η Γερμανία, δίνει η Αγγλία. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να κατηγορούμε το ΣΥΡΙΖΑ ότι φρόντισε να υποστηρίξει τα πλέον αδύνατα σώματα της κοινωνίας, προσφέροντάς τους αυτό το οποίο υπήρχε. Ο θυμός, πράγματι, υπάρχει ένας θυμός. Πράγματι, ο ΣΥΡΙΖΑ είπε πολλά, έκανε λιγότερα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο θα κριθεί. Έχω την αίσθηση ότι ο πολίτης τη μέρα των εκλογών θα σταθεί κριτικά απέναντι σε αυτά τα οποία έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπήρξε επανάσταση, έτσι, για να μην μιλάμε. Δεν είμαστε σε προεπαναστατικές συνθήκες να σκίσουμε τα μνημόνια σήμερα ή ξέρω εγώ να μην πληρώσουμε τα χρέη μας ή αυτά. Ζούμε στον καπιταλισμό. Υπάρχει μια διακυβέρνηση στα πλαίσια του καπιταλισμού. Αυτό είναι γνωστό. Έτσι. Επί αυτού μιλάμε αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, με άλλη λογική το διακύβευμα. Ναι, απαντώ για τον κόσμο. Αυτό δεν έλεγε. Ναι, βεβαίως, αλλά δοκιμάζει. Βεβαίως. Το δέχομαι αυτό. Το Σεπτέμβριο του 2015 ήταν διαφορετικό το διακύβευμα. Βεβαίως. Αυτό με λοιπόν, νόμο και με πολύ καλή, άρθρο. Πολύ καλή. Βεβαίως, πολύ καλή επισήμανση. Αυτό το οποίο λένε σήμερα, για παράδειγμα, τρεις συνιστώσεις που φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, η ΜΕΡΑ, το ΛΑΕ και αυτά, εξακολουθούν και λένε. Με τις αυταπάτες που είπε. Βεβαίως, εξακολουθούν και προβάλλουν αυτές τις αυταπάτες. Βεβαίως. Αυτό όμως δοκιμάστηκε στην κοινωνία και νομίζω ήταν ένα θετικό πρόβλημα. Αυτό, μια θετική καταβολή της αριστεράς απέναντι στο πώς. Εδώ έρχονται και οι ευθύνες του κυρίου Βαρουφάκη όμως, έτσι. Δεν έρχονται. Επιτρέψτε μου να μιλήσω για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα σας απαντήσω, κύριε Ζάλα. Γιατί μαζί ήταν σαν συνέτεροι εδώ, έτσι, υπουργός Οικονομικών. Ωραία, λοιπόν, τώρα οι σχέσεις δεν είναι τόσο στενές. Δεν έχει σημασία. Αλλά για να μην ξεφύγουμε την ελληνική οικονομία, να διαλυθεί το ιδεολόγημα της Ελλάδας. Για να μην ξεφύγουμε λίγο επί την ουσία. Ξεκινήσαμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια στιγμή ο κύριος Βαρουφάκης ήθελε να χακάρει. Να επιστρέψουμε πάλι λίγο στο 15 για να δούμε και τι θα γίνει αύριο. Γιατί βάσει αυτό. Ήθελε παράλληλο νόμισμα. Μου επιτρέπετε. Σας παρακαλώ, μην ξαναγυρίσουμε σε αυτά τώρα. Μου επιτρέπετε. Να συνεχίσουμε. Συνεχίζω λοιπόν και λέω πράγματι ότι στο βραχύ βίο του ανθρώπου, έτσι, γιατί δεν είμαστε όντα τα οποία θα ζήσουμε επάπειρον, έτσι, έχουμε ένα βιολογικό κύκλο και θέλουμε όλοι στο πλαίσιο αυτού του βιολογικού μας κύκλου να δούμε ότι η ζωή μας καλυτερεύει. Η δικιά μας η γενιά, οι 45-άριδες, οι 50-άριδες, αυτοί που είμαστε εδώ πέρα, είχαμε την ευτυχία να ζήσουμε μια συνεχόμενη ανάπτυξη. Έτσι όπως την καταλάβαμε. Μεγαλώσαμε, κάναμε παιδιά, κάναμε οικογένειες, πήραμε αυτοκίνητα, βρήκαμε δουλειές εύκολα.
Μας είναι δύσκολο να δεχτούμε ότι περάσαμε 10 σκληρά χρόνια και ότι ξαφνικά όλα αυτά φύγαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ έρθει και μας είπε: θα σας αλλάξουμε ένα μαγικό ραβδί και ότι την επόμενη μέρα τα πράγματα θα γίνουν όπως ήταν. Αυτό ήταν ένα, αν το θέλετε, ιδεολόγημα το οποίο πραγματικά δεν πέρασε στην κοινωνία. Και δοκιμάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ πάνω σε αυτό. Άρα λοιπόν σήμερα. Το πληρώνει με την έννοια ότι βεβαίως. Ο κόσμος λέει ξανά: γιατί να εμπιστευτώ ότι αυτά που λέει αυτή τη φορά θα τα κάνει. Ο κόσμος όμως θα πρέπει να ξέρει το εξής, ότι δεν αλλάζουν οι κοινωνίες μέσα σε ένα χρόνο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δοκιμάστηκε. Και δοκιμάστηκε σε αυτή τη διακυβέρνηση, έβαλε το πρόγραμμά του σε κρίση αμέσως μετά το δημοψήφισμα, με το μνημόνιο, με το τρίτο μνημόνιο. Ο κόσμος τον εμπιστεύτηκε, διακυβέρνησε 4 χρόνια, τα 3 με μνημονιακό πρόσημο, άρα με νόμους οι οποίοι έπρεπε έτσι κι αλλιώς. Μπόρεσε και στήριξε την υγεία, την κοινωνική πρόνοια, έδωσε αυτά τα επιδόματα που έδωσε. Φτάσαμε σήμερα, γιατί σήμερα κάπου φτάσαμε, έτσι. Φτάσαμε να έχουμε ανάπτυξη, ρυθμό ανάπτυξη του ΑΕΠ 1,9, το οποίο αποτελεί ρεκόρ δεκαετίας. Μιλάνε για τις επενδύσεις, και όμως έχουμε επενδύσεις 3,6 δις. Και φτάσαμε να έχουμε ένα μαξιλάρι 36 δις. Αυτά δεν γίνανε έτσι. Λίγο, να σας διακόψω λίγο. Οι ιδιωτικές επενδύσεις έχουν μειωθεί κατά 27,2% βάσει τη Ελστάτ. Μην το ξεχνάτε αυτό. Εντάξει, λοιπόν. Άρα... Λέω λοιπόν, για να κλείνω, να μην κάνω κατάχρηση του χρόνου σας, ότι, ότι πράγματι υπόθηκαν πράγματα, έτσι, δοκιμάστηκαν αυτά. Είναι καλό για την κοινωνία, γιατί υπάρχει, αν το θέλετε, κατά κάποιο τρόπο, ξέρουμε πού βρισκόμαστε πλέον. Και αυτός ο οποίος τοποθετείται και λέει ότι ξέρετε κάτι, δεν θα πληρώσω, δεν θα κάνω, αγνοεί βασικές παραμέτρους της, το πώς δουλεύει η οικονομία, το πώς δουλεύουν οι κοινωνίες και το πώς προχωρούν. Νομίζω όμως ότι ο κόσμος θα σταθεί απέναντι σε αυτά, θα μετουσιώσει το θυμό του και θα τον κάνει κρίση. Και η κρίση νομίζω θα είναι ικανή να του δώσει τη δυνατότητα να εμπιστευτεί τη διακυβέρνηση της χώρας για τα επόμενα χρόνια, στην εμπειρία που απέκτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, στη μαρτυρία που έχει δώσει, και είναι μια μαρτυρία ότι μεροληπτεί υπέρ των στρωμάτων αυτών που πραγματικά έχουν την ανάγκη και όχι υπέρ της ολιγαρχίας ή τουλάχιστον αυτό που αντιπροσωπεύει η Νέα Δημοκρατία σήμερα, που έρχεται να μιλήσει για ανάπτυξη. Και το ερώτημα είναι: ανάπτυξη για ποιους? Θα επανέλθω κάποια στιγμή με πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτό το ερώτημα περίπου δεν θα το διατύπωνα έτσι ακριβώς. Να απαντήσετε εσείς, κύριε Κορτζή, και για το πρόγραμμα, για το πώς οραματίζεστε την επόμενη μέρα σε μια περίοδο που ναι, μεν τυπικά έχουμε βγει από τα μνημόνια. Υπάρχουν στελέχη σας, μιλάνε για μια επαναφορά, μιας επιστολιπτικής γραμμής, ένα μαξιλάρι των 37 δις, το οποίο θα δοθούν ξανά στις τράπεζες. Δεν ξέρω αν αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα και είναι αυτά που ο ίδιος ο πρόεδρος τα λέει. Γι' αυτό εξηγήστε μας λίγο για ποιους θα είναι αυτή η ανάπτυξη και αν αυτές οι αιτιάσεις που προέρχονται από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα ενισχύσετε τα μεγάλα εισοδήματα, τις μεγάλες επιχειρήσεις, το μεγάλο κεφάλαιο, αν είναι όντως έτσι. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δεν μίλησε ποτέ για στήριξη των υψηλών εισοδημάτων. Μίλησε για στήριξη όλων των Ελλήνων. Όχι μία, δύο, όσες φορές έχει μιλήσει και τον έχω ακούσει, τον έχω διαβάσει προσωπικά, το ίδιο πράγμα αντιλαμβάνομαι. Δεν μπορεί να είμαι τόσο περιορισμένης αντίληψης λοιπόν και να αντιλαμβάνομαι κάτι το οποίο δεν έχει λεχθεί ή να μην αντιλαμβάνομαι κάτι το οποίο λέγεται. Εν πάση περιπτώσει, θα πω στον κύριο Τζιάλα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κρίνεται γιατί είπε πολλά και έκανε λιγότερα. Κρίνεται γιατί είπε κάποια πράγματα και έκανε εντελώς τα αντίθετα από αυτά τα οποία είπε. Αγαπητέ κύριε συνομιλητά. Θα ήθελα να τα ακούσω αυτά, για πείτε μου. Δεν τα γνωρίζετε. Τι έκανε? Δεν τα γνωρίζετε. Είπε ότι μερολύπτησε υπέρ των, των πιο αδυνάτων. Δεν είπατε, δεν είπε, ακούστε με λίγο σας παρακαλώ, δεν έλεγε αμέσως πριν βγει στην εξουσία ότι θα σκίσει τα μνημόνια. Το είπαμε αυτό, μην επανέλθω. Σας παρακαλώ. Αυτό το πράγμα δοκιμάστηκε στις γιατί... εκλογές του 2015, το Σεπτέμβριο. Πολύ ωραία. Δοκιμάστηκε αυτό, το έβαλε στην κοινωνία. Δεν ήθελε να αποδιώξει την επιρροή της κυρίας Μέρκελ και όλων των Ευρωπαίων από την Ελλάδα και αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος φίλος τους. Δεν έκανε αντίθετα πράγματα. Δεν μίλησε για τους έχοντες και προύχοντες με πολύ υποτιμητικό τρόπο, ενώ ο ίδιος επιλέγει στην προσωπική του ζωή και πολύ καλά κάνει ο άνθρωπος. Δεν θα τον κρίνω εγώ γι' αυτό. Επιχειρήματα να μην κρίνει όμως και όλους τους υπολείπους. Επιχειρήματα θα ήθελα να ακούσω. Επιχειρήματα, επιχειρήματα σας λέω. Όχι λαϊκισμό. Συγγνώμη. Επιχειρήματα. Όλα αυτά οδήγησαν τον κύριο Τσίπρα στην εξουσία, αγαπητέ.
Και ξαφνικά μία μέρα. Αυτά οδήγησαν τον κύριο. Βεβαίως. Εσείς τι θεωρείτε δηλαδή ότι ήταν το πρόγραμμα του, ήταν το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε τι ακριβώς που του έδωσε την εξουσία. Δεν ήταν το βασικό το επιχείρημα ότι θα ασκήσει αντιμνημονιακή πολιτική που τον οδήγησε στην εξουσία. Τι τον οδήγησε στην εξουσία, αγαπητέ κύριε Τζάλα? Συνεχίστε, νομίζω εκτίθεστε. Δεν εκτίθεμαι καθόλου. Ρωτώ κάτι. Να επανέλθουμε όμως λίγο στο θέμα. Ακούστε όμως να σας πω. Επειδή τυχαίνει να είμαι μέλος οικογενειακά αυτής της μικρομεσαίας τάξης, οφείλω να σας πω ότι στο τέλος. Έχετε εισοδήματα 30 με 70 χιλιάδες, έτσι όπως την ορίζει. Όχι, αγαπητέ μου. Είμαι σε χαμηλότερο εισόδημα. Επειδή όμως τυχαίνει και ο σύζυγός μου είναι καταστηματάρχης, οφείλω να σας πω. Και βλέποντας την κίνηση στην αγορά, ότι στο τέλος της διακυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου η Ελλάδα πήγαινε πολύ καλύτερα και αυτό το έβλεπε κανείς από τον τρόπο με τον οποίο κινούταν το καταναλωτικό κοινό. Ωραία, το σχέδιο από εδώ και πέρα. Πάρα πολύ ωραία. Δημοκρατίας λοιπόν, για αυτό το κομμάτι. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν θέλει ανάπτυξη, ξαναλέω, για όλους. Ούτε για τους λίγους. Θέλει ανάπτυξη για τους πολλούς. Θέλει επενδύσεις. Για τους πολλούς ή για τους όλους? Πώς θα γίνουν αυτά, είναι το ερώτημα. Θέλει για όλους, ανεξαιρέτως τους Έλληνες πολίτες. Δεξαμενή είναι αυτό, δεν μπορεί να γίνει. Αγαπητέ μου, κυρίως όμως πρέπει να στηριχτούν αυτοί οι οποίοι πλήττονται. Μάλιστα, αυτούς που υποστήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ, επομένως. Λοιπόν, αφήστε το ποιος υποστήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ και τι έκανε τελικά. Λοιπόν. Πρέπει να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Ψηφίσατε τον υποκατώτατο. Θα μειωθεί το φορολογικό συντελεστή στο 9%. Μετά από 2 χρόνια. Θα αφήσετε όμως, μην παρεμβαίνετε. Εσείς πόσο θα τον μειώσετε, από το 22 στο 20. Εμείς θα τον μειώσουμε μετά από 2 χρόνια στο 9%. Νομίζω, δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα. Λοιπόν, και με ανάπτυξη 4%. Η ανάπτυξη, αγαπητέ μου, παράγει χρήμα, βεβαίως. Να σας ρωτήσω λίγο, αυτή το επιτόκιο του ελληνικού δεκαετούς, έτσι που τρέχει αυτόν τον καιρό, το γεγονός ότι ανεβαίνει το χρηματιστήριο, το γεγονός ότι οι αγορές του εξωτερικού αναθερμαίνονται, τι σας δηλώνει ακριβώς? Ότι έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, αφήστε, θα τα δούμε την επόμενη μέρα αυτά. Ελπίζω να είμαστε καλά, μόνο να ξαναβρεθούμε εδώ και να τα συζητήσουμε. Θα μειωθεί το ΦΠΑ. Το πρόγραμμα να έτσι, μείωση του ΦΠΑ. Με ανάπτυξη 4% μετά από 2 χρόνια. Και καλύτερες δουλειές. Αγαπητέ μου, εσείς τα βάλατε σε όριο πενταετίας και δεν τα έχετε πραγματοποιήσει ποτέ. Δεν τα πραγματοποιήσατε ποτέ. Σας πειράζει το ένα έτος? Όχι. Τα φορολογικά νομοσχέδια είναι άμεσα. Μειώθηκε η ενεργία. Τα φορολογικά νομοσχέδια, αφήστε το αυτό. Αυτό είναι ένα μύθευμα. Δεν είναι πραγματική. Δεν είναι πραγματικό επιχείρημα. Ενώ λοιπόν, το 4% ανάπτυξη. Ναι, όταν το. Δεν θα λοιπόν, δεν γίνεται, ναι. Λοιπόν. Δεν θα προλάβουμε να κάνουμε άλλο κύκλο. Νέες και καλύτερες δουλειές. Για όλους τους εργαζόμενους. Κύριε Τζιάλα, σας παρακαλώ, μην παρεμβαίνετε. Όχι, ας παρέμβει. Θα κοφίσω, δηλαδή θα κλείσω τα αυτιά μου. Δεν ξαναπαντάω. Λοιπόν, διατήρηση βεβαίως των επιδομάτων. Δεν είπε κανένας ότι θα κοπούν τα επιδόματα. Δεν πρέπει όμως αυτό το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα φέρει πίν, το οποίο έχει διαλυθεί, να επανέλθει σε κάποια επίπεδα τα οποία στηρίζουν μια αξιοπρεπή ανάπτυξη. Τα επιδόματα δεν πρέπει να δίδονται με εισοδηματικά κριτήρια? Μπορεί να τα πάρει κάποιος έχων, δηλαδή κάποιος που δεν πρέπει να τα πάρει? Φαντάζομαι ότι ούτως ή άλλως και τώρα. Προφανώς και θα γίνει αυτό. Δηλαδή, τι καταλαβαίνετε λάθος από αυτό που λέω? Δεν αντιλαμβάνω. Διατήρηση όλων των επιδομάτων. Είπα διατήρηση όλων των επιδομάτων, κύριε. Δεν είπα σε ποιους θα απευθύνονται τα επιδομάτα. Μην σχολιάζετε. Προφανώς υπάρχουν κριτήρια. Αν το πρόγραμμα του άλλου, προφανώς δεν πρόκειται να τελειώσει τίποτε. Όσον αφορά τον τομέα της εργασίας, ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αναφερθεί στο ότι πρέπει να υπάρξει ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ κράτους, εργαζομένων και εργοδοτών. Θα πρέπει ο πλούτος ο οποίος έρχεται μέσα στις επιχειρήσεις και ο οποίος βεβαίως σε μεγάλο ποσοστό στηρίζεται στην προσφορά των εργαζομένων, θα πρέπει να αναδιανύμεται ως ένα βαθμό. Πόσο εφαρμόσιμη θα είναι μια τέτοια συνεργασία? Είναι όταν υπάρχουν φοροαπαλλαγές. Εγώ σας λέω, παίρνω το κακό, την κακή θέση, ότι δηλαδή ο εργοδότης είναι αιμοβόρος και θέλει να βγάλει χρήμα. Για να βγάλει χρήμα, θα πρέπει να
όχι μόνο να παράγει κατά τέτοιο τρόπο ο εργαζόμενος του, αλλά θα πρέπει και ο ίδιος να φοροαπαλλάσσεται, να έχει κάποιες δυνατότητες να ελιχθεί. Έτσι δεν είναι? Όταν λοιπόν το κράτος δίνει τη δυνατότητα στον εργοδότη, δίνοντας μπόνους, ας πούμε, στο τέλος της χρονιάς, ανάλογα με την παραγωγή και με την απόδοση του εργαζομένου, να έχει και τη φοροαπαλλαγή, δεν είναι αυτό κάτι? Το σκηνικό της πραγματικότητας, την αγορά εργασίας, νομίζω ότι είναι αρκετά πιο δύσκολο για να πεις αύριο ότι ξαφνικά... Αγαπητοί μου, όλα δύσκολα είναι. Δεν πρέπει όμως να υπάρξει ένα σχεδιασμός και ένα όραμα. Προφανώς. Αυτό λέμε λοιπόν, στο πρόγραμμα αναφερόμαστε. Δεν κρίνουμε την υπάρχουσα. Η υπάρχουσα πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή και τη βιώνουμε όλοι μας. Θα περάσω στο κίνημα αλλαγής τώρα. Και εκεί για να αναφερθούμε σε μια σειρά από αυτά τα ζητήματα ενδεχομένως που αναφέρθηκαν πιο πριν και ποιο είναι για σας ο στόχος. Δηλαδή, το κίνημα αλλαγής πώς σκοπεύει να ξεπεράσει η χώρα επιτέλους αυτή την πολύχρονη κρίση? Λοιπόν, καταρχήν να πούμε τι... ακούω τη λέξη ανάπτυξη καταρχήν και νομίζω ότι τα έχουμε μπερδεμένα τα πράγματα. Εγώ θα πω τι δεν είναι ανάπτυξη καταρχήν για να καταλάβουμε τι μπορεί να είναι. Ανάπτυξη δεν είναι να δανειζόμαστε από τους Ευρωπαίους και γενικά από καθέναν και αυτό το δάνειο που παίρνουμε να πληρώνουμε τα εισαγόμενα προϊόντα. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Ανάπτυξη είναι να είναι αυτοδύναμα οικονομικά στα πόδια της χώρας. Μπορεί να γίνει αυτό. Δύσκολο να το παλέψουμε. Τώρα, εγώ δεν θα αναφερθώ καθόλου στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα το δικό μας έχει κυκλοφορήσει εδώ και ένα εξάμηνο. Είναι το πρόγραμμα Ελλάδα. Όποιος νομίζει ότι τον εκφράζει θα πάει να ψηφίσει, θα μας ψηφίσει για το πρόγραμμα. Το πρόβλημα είναι άλλο τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μπροστά μας, και το ξαναλέω πάλι, μην ξεχάσετε τις λαμπάδες να είναι μεγάλες για τον Τσίπρα, που ευαγγελίζεται η Νέα Δημοκρατία αυτοδυναμία. Αυτοδυναμία είναι καταστροφή για την Ελλάδα. Θα τα εφαρμόσει χωρίς κανένα πρόβλημα ό,τι έχει ψηφίσει μέχρι τώρα τα τελευταία χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ και οι προηγούμενοι. Έτσι, γιατί εμείς την έχουμε κάνει την αυτοκριτική 100.000 φορές. Αν το κίνημα αλλαγής στο ΠΑΣΟΚ πλήρωσε κάτι, πλήρωσε αυτή τη συνεργασία και τη συνεργασία που έκανε με τη Νέα Δημοκρατία. Συνειδητά όμως έκανε συνεργασία, γιατί έπρεπε να κρατηθεί η Ελλάδα στην Ευρώπη. Γιατί οι άλλοι λαϊκιστές, αυτοί που σήμερα λένε ότι εκπλήρωσε την υποχρέωση ο ελληνικός λαός και τους τιμώρησε στις ευρωεκλογές. Δεν είναι στα πράγματα. Στις ευρωεκλογές ο Τσίπρας είπε ότι είναι ψήφος εμπιστοσύνη, δεν είπε ψήφος χαλαρός και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν, εγώ το μόνο που εύχομαι είναι να μην βγει αυτοδύναμος ο Μητσοτάκης. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Τι θα κάνετε όμως σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας? Θα κληθείτε να ξανασυνεργαστείτε? Θα πάρουν τρία υπουργεία για να εφαρμόσουν. Λοιπόν, αυτό είναι δικιά σας άποψη. Μην τα πάρετε εσείς, γιατί έχει συμβεί εδώ και κάποια χρόνια που στήσατε. Εσείς δεν βάζετε μυαλό. Δεν βάζαμε. Ενώ εσείς βάζετε. Που στήσατε τον Παπαδρέου εδώ και χιλιάδες χρόνια και προσπάθησα να το ξανακάνω πάλι φέτος. Ψέματα δεν ισχύει ότι η κυρία Γεννηματά λέει θα κάνουμε κυβέρνηση αν χρειαστεί? Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Εγώ, εσείς τα ακούτε αυτά. Εσείς ακούτε άλλους σταθμούς. Μόνο εμείς τα ακούμε, μάλλον. Δεν ξέρω. Εντάξει, ακούτε ΕΡΤ. Μήπως ακούτε ΕΡΤ, μάλλον. Δεν είπε. Εσείς λοιπόν, θεωρείτε. Για μένα, ο ελληνικός λαός. Η συνεργασία δεν είναι κακή. Ότι η συνεργασία σε τι πρόγραμμα? Εδώ έχουμε διαλυθεί ο σεφ για αυτού του λόγου. Άσε να το τελειώσουμε και πάει λέγοντα. Για πε μα λίγο, εγώ δεν έχω σε κανένα. Θέλω να πω ότι συνεργασία να κάνει το πρώτο κόμμα με το δεύτερο. Είναι μια χαρούλα. Ωραίο τρόπο να βρουν τα κοινά του σημεία, αφού και οι δύο είναι. Η μία είναι η παλιά δεξιά και η καινούργια δεξιά. Η καινούργια δεξιά είναι ό,τι απέμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό απευθύνουμε στους ψηφοφόρους και στους παλιούς μου συντρόφους, όχι στα στελέχη, αυτά τα πολιτικά λαμόγια που ξέρετε ποια λέω πολιτικά λαμόγια, κάτι ραγκούσιδες, κάτι ξενογεννακοπούλου, και αναφέρομαι σε αυτούς τους δύο. Διότι αυτοί οι δύο, οι κύριοι, ήταν γραμματείς του ΠΑΣΟΚ όταν έπαιρναν τα δάνεια. Και τώρα μας κουράνε και το χέρι που πήγαν τα χρήματα. Να τους ρωτήσει ο Τσίπρας που έχει δίπλα. Να τους ρωτήσει πού τα πήγατε τα λεπτά λεβέντες. Εκτός και τον πήραν ή δεν ξέρω γιατί τους μάζεψε στο κόμμα του. Γιατί ήταν αϊτονίχηδες, κρύβανε τα δάνεια. Λοιπόν, δεν είναι όμως βέβαιο ότι θα χρειαστείτε την Κυριακή ή τη Δευτέρα να κάνετε κάποιες αποφάσεις σαν κίνημα αλλαγής? Την Κυριακή εμείς θέλουμε διψήφιο νούμερο στις εκλογές. Όσο πιο δυνατό κίνημα αλλαγής, δεν υπάρχει άλλος χώρος αντίβαρος στην αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Όμως φοβάμαι ότι είναι τέτοιος
τέτοια εισρωή προβλημάτων στον ελληνικό λαό που σκέφτεται να μας αφήσει εμάς και να πάει κατευθείαν στη Νέα Δημοκρατία. Μην το κάνετε αυτό. Είναι η καταστροφή. Θα φύγετε από τη μία καταστροφή και θα πάτε στην άλλη καταστροφή. Το κίνημα αλλαγής είναι ο μόνος χώρος που μπορεί να κρατήσει μια τέτοια κατάσταση και ο μόνος χώρος που μπορεί να ελέγξει αυριανές λαϊκές πολιτικές οι οποίες θα είναι ενάντια στον εργαζόμενο και ας μου επιτρέψει η σύντροφου σε εισαγωγικά γιατί ο σύντροφος τώρα γενική έκφραση να μην καπηλεύεται το αριστερό. Το αριστερό είναι άλλο πράγμα. Αριστερός είναι τρόπο ζωής. Δεν είναι ο δρόμος. Το πεζοδρόμιο είναι αγωνιστικότητα. Δεν είναι αριστερότητα. Αριστερός είναι πώς ζεις, πώς συμπεριφέρεσαι, εάν δημιουργείς. Μην μου πείτε τώρα ότι ο Τσίπρας είναι αριστερός. Να πω λίγο για κάτι. Κύριε Τσουμάνη, δεν νομίζω ότι. Όχι, μην μου πείτε, μην μου πείτε ότι είναι αριστερός. Και να θυμίσω, τον άκουσα προχθές στην τηλεόραση στο Sky, μεγάλη τιμή. Επέστρεψε στο ένα από τα κανάλια, τα βοθροκάναλα δηλαδή, που τον βλέπουν όλοι οι Έλληνες και όλοι οι Έλληνες τον παρακολουθούν. Πώς μαθαίνουν τι λέει, δεν μπορώ να καταλάβω. Για το μάτι και το καταπληκτικό, εκεί δεν ήξερε τίποτα. Έχετε δει κοινικότητα μεγαλύτερη από αυτή του Πρωθυπουργού. Με ποιο δικαίωμα συμπεριφέρεται στη μνήμη τόσων ανθρώπων. Δεν καπηλεύουμε τίποτα απολύτως. Ο ελληνικός λαός άκουγε έναν πρωθυπουργό να λέει ότι ήξερε ότι είναι ένας δυο νεκροί. Να μην κρίνουμε εδώ τη συνέντευξη. Είναι τρομερό δηλαδή να σας πω ότι δεν. Να κρίνουμε το τι έχει κάνει σαφώς. Μισό λεπτό λίγο. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνησή του. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνησή του. Συγγνώμη λίγο. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνησή του με τον Καμένο, δεν τον ξεχνάμε. Ο Καμένος ήταν η σφραγίδα της ακροδεξιάς. Λοιπόν, κρίνεται για αυτά που έκανε. Εμείς οι υπόλοιποι υποτίθεται πως κρινόμαστε για το πρόγραμμα. Μακάρι να γινόταν αυτό. Και δεν θα τη ρωτήσω εγώ την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας που τι λέει το πρόγραμμά της. Το ξαναλέω πάλι. Ο ελληνικός λαός τιμωρεί το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν επικροτεί το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρει τι τον περιμένει. Δεν ξεχνάει. Γι' αυτό λέω μεθαύριο που θα πάρουν το ψηφοδέλτιο και θα δουν τον ήλιο του Πασόκ. Θα θυμηθούν τις καλύτερες μέρες των τελευταίων 20 χρόνων που πέρασαν στην Ελλάδα. Και θα μου πει κάποιος, ήταν δανεικά θα μου πούνε. Και θέλω να απευθυνθώ τώρα στον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, πώς θυμηθήκατε. Και θα κλείσετε με αυτό. Να το κλείσω. Πώς θυμηθήκατε ότι ο Καραμαλής ήταν αυτός που άφησε 24 δισεκατομμύρια χρέος πριν από 4 μέρες. 4,5 χρόνια σας στήριζε Παυλόπουλος πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κουίκ στρατηγός ΠΑΤ, οι άλλοι, πώς τη λένε, οι υπουργός τουρισμού, πρώτοι και καλύτεροι. Τι είναι από τα άλλα, τι είναι από τους υπόλοιπους. Και χώρια τα δικά μας τα μαργαριταρία. Λοιπόν, άμα μου απαντήσετε γιατί συνέβαιναν αυτά τα πράγματα και θυμηθήκατε ξαφνικά ότι ο Καραμαλής, να μην πω και στο Μακεδονικό, άλλη ιστορία αυτή. Που εγώ συμφωνώ με τη συμφωνία του Μακεδονικού. Μπορεί να έχω διαφωνήσει σε κάποια επιμέρους πράγματα, αλλά κάποια στιγμή είπα κλείσα αυτό το πανηγύρι. Μην αναρχίσουμε τώρα. Κλείσατε. Να μην ξεκινήσουμε με τη συμφωνία των Πρεσπών. Κυρία Τσουμάνη, το ΚΚΕ. Τι θέλει να κάνει το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ λοιπόν. Επειδή δεν θα καταλαβαίνω, δεν θα ξαναμιλήσω, λέει το εξής. Πάρα πολύ είναι ο κόσμος που συζητάμε και προβληματίζεται. Και που κουράστηκε και που απογοητεύτηκε συνολικά από την πολιτική των αστικών κομμάτων, βεβαίως ιδιαίτερα με τη συμβολή του ΣΥΡΙΖΑ όπως νωρίτερα, που βλέπει θετικά μεγάλο κομμάτι των θέσεων του ΚΚΕ. Τον καλούμε λοιπόν να κάνει το βήμα αυτό και να ψηφίσει το ΚΚΕ την Κυριακή, γιατί τη Δευτέρα το πρωί θα βαδίσουμε μαζί έτσι κι αλλιώς, όπως βαδίσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, στα σχολεία, στις σχολές. Εκεί που ζει, υποφέρει, ζορίζεται. Δύο σημερινά χαρακτηριστικά παραδείγματα. Επιτροπή Δήμου Ιαννητών Παιδείας, όπου οι γονείς διαμαρτύρονται γιατί τα παιδιά τους θέλουν σε μια γειτονιά να τα βάλουν σε μη κατάλληλο νηπιαγωγείο. Αυτά θα είναι οξυμένα το Σεπτέμβριο. Δεύτερο, 70 συμβασιούχοι του Πανεπιστημίου Νοσοκομείου σήμερα, που τελειώνουν οι συμβάσεις τους και βγαίνει νέα και προκήρυξη και πετιούνται στον δρόμο, καλούν σε συμπαράσταση για να γίνουν αορίστου χρόνου και λένε ότι με καμία κυβέρνηση δεν θα τσιμπήσουμε. Αυτό, κατά τη γνώμη μας, είναι το μήνυμα του πώς πρέπει να απαντήσει ο ελληνικός λαός στην επίθεση που είναι δεδομένη και θα δεχθεί. Να μην τσιμπήσει στην προσπάθεια του να ξαναστηθεί στο θύπολο, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πέσει και η Δημοκρατία προσπαθεί να συσπυρώσει με την αυτοδυναμία. Τα έχει ζήσει πολλά χρόνια και νέα παιδιά, αν θέλετε, που δεν τα ζήσαν, δοκίμασαν τα τελευταία χρόνια στα σχολεία τους τι θα πει και κρίση, τι θα πει και επίθεση, τι θα πει επιδομωτική πολιτική απέναντι στα δικαιώματα, στη δουλειά, στη μόρφωση, στην ψυχαγωγία. Άρα, να μην φοβηθεί να μην δεν έχει αντιπολίτευση το ΣΥΡΙΖΑ και να έχει το ΚΚΕ,
Γιατί αντιπολίτευση σε αυτούς που λένε Τίνα, δεν μπορώ να βλέπω το Βορύδη και τους λοιπούς, δεν μπορεί να είναι ούτε ο Τέρενς Κουίκ, ούτε η Παπακώστα. Μπορεί να είναι μόνο το ΚΚΕ που μπορεί να ηγηθεί και έχει αποδείξει ότι με όποιο ποσοστό κι αν έχει, δεν θα κάνει ρούπι πίσω στις θέσεις του και δεν θα λέει άλλα. Δεν θα κάνει ρούπι πίσω στη διεκδίκηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών που πρέπει να μπουν στο επίκεντρο. Και αυτά θέλουν αγώνα, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και επειδή δεν θα κρυθεί την Κυριακή το βράδυ αν θα ανατραπεί ο καπιταλισμός, δεν κρίνεται αυτό από τις εκλογές, ούτε κρίθηκε ποτέ. Θα κρυθεί όμως αν αυτή η κυβέρνηση που είναι δεδομένο ότι θα βγει, θα έχει απέναντί της ένα λαό που θα μπορεί να είναι πιο ισχυροποιημένος, με άλλους όρους να διεκδικήσει το δίκιο του. Και κατά τη γνώμη μας, πώς να πω, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δεν αντέχουν άλλο πια, να μην σκορπίσουν την ψήφο τους ένα-δύο τα εκατό κόμματα που εμείς τα λέμε ουρές, τα λέμε προσωρινά. Πήγαν και στη Δημάρ, κόσμος παλιότερα, πήγε και στο ποτάμι, πήγε και στους Ανέλ. Τώρα σκέφτεται να πάει ένα κομμάτι στο Μέρα 25. Είναι μίας χρήσης. Στην καλύτερη θα είναι, πώς να το πω, άχρηστη, ακίνδυνη εκτόνωση και στη χειρότερη πιθανά άλλη μία τσόντα. Να μην δοκιμάσει ο ελληνικός λαός κάτι τέτοιο, να δοκιμάσει, να εμπιστευτεί το ΚΚΕ που ξέρει ότι θα είναι εδώ και αύριο το πρωί και τη Δευτέρα το πρωί. Να είστε καλά και ευχαριστούμε. Ωραία. Και για την πρόσκληση. Ευχαριστώ που κλείσατε έτσι. Να προχωρήσουμε στον κύριο Δήμο και να πούμε για την Ένωση Κεντρών, γιατί κάποιος πρέπει σε αυτές τις εκλογές να στηρίξει την Ένωση Κεντρών, προκειμένου να είναι εκ νέου στη Βουλή. Βεβαίως. Λοιπόν, ο κύριος λόγος πρέπει να υπάρχει Ένωση Κεντρών στην Βουλή είναι ότι η Ένωση Κεντρών είναι η φωνή της αλήθειας, της συνεργασίας, αυτό που είπαμε, της σύνεσης και της δημοκρατίας. Αυτά τα εκφράζει η Ένωση Κεντρών και ο Βασίλης Λεβέντης. Λοιπόν, είμαστε ένα κόμμα, δεν έχουμε ούτε δάνεια, ούτε offshore, δεν έχουμε εμπλακεί σε σκάνδαλα. Θέλουμε μια Ελλάδα που πρέπει να... Γιατί δεν άκουσα να το λέει κανείς, μάλλον μπορεί να μην το θυμηθεί κανένα. Θέλουμε να επιστρέψουν 600.000 παιδιά που φύγαν στο εξωτερικό. Το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, που όλοι ξέρουμε, είναι στην Ευρώπη ή στην Αμερική. Θέλουμε να προσπαθήσουμε και μάλλον θα προσπαθήσουμε για να επιστραφούν και τα κεφάλαια που έχουν φύγει στο εξωτερικό, γιατί έχει φύγει το αίμα των Ελλήνων, πήγε στις τράπεζες του εξωτερικού. Με αυτά τα κεφάλαια που θα επιστραφούν θα επενδυθούν στην Ελλάδα και θα προσφέρουμε νέες θέσεις εργασίας. Λοιπόν, ιδιωτικές επενδύσεις δεν θα γίνουν χωρίς μια μεγάλη κυβέρνηση, αυτό που λέμε συνέχεια. Χωρίς μια κυβέρνηση 240 βουλευτών, δεν θα φέρει κανείς επενδυτής, θα επενδύσει στην Ελλάδα. Αυτό πρέπει να συμπράξουμε όλοι μας. Πρέπει να καταφέρουμε μια σύνεση και μια ενότητα πάντα για την Ελλάδα. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει έτσι ανταπόκριση από τους πολίτες, έχετε αυτή την αίσθηση? Βεβαίως, όπου σταθούμε και βρεθούμε και είστε, τώρα και νομίζω για πρώτη φορά υποψήφιος βουλευτής. Όχι, για τρίτη φορά υποψήφιος βουλευτής. Στα 4 χρόνια είναι, γιατί δύο προηγούμενες ήταν πολύ σύντομες. Ναι. Όπου σταθούμε βέβαια και όπου βρεθούμε, επικροτούν τη στάση του κύριου Λεβέντη και της Ένωσης Κεντρών. Έχουμε καταθέσει και στο Κοινοβούλιο 250 σημαντικές προτάσεις. Αυτές τις προτάσεις μπορεί ο κόσμος, οι τηλεθεατές, να τις δουν στην ιστοσελίδα μας antidiaplogi.gr. Απλώς, η δικτατορία των αριθμών, το ξαναλέω, το ξαναπεί, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν επέτρεψε ποτέ να ληφθούν υπόψη. Ούτε και προτάσεις από ό,τι ξέρω, της Νέας Δημοκρατίας, του ΚΚΕ ή οποιονδήποτε άλλων κομμάτων. Και όπως μας είπατε πριν, θα τις επαναφέρετε σε περίπτωση που υπάρξει μια συζήτηση συνεργασίας. Πάντως την πρότασή μας για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 750 ευρώ, δεν το σηκώσατε το χέρι σας. Λοιπόν, θα σας πω, εμείς έχουμε προχωρήσει ακόμη περισσότερο. Θέλουμε στα 11 σημεία, επειδή δεν... Μην τα πούμε και τα 11 θέλετε, για το συγκεκριμένο. Όχι, για το συγκεκριμένο. Ωραία, αν θα υπάρξει κάποια έχουμε... απάντηση, να μην αφήνουμε. Θέλουμε να θεσπιστεί ένα μέτρο για να μετέχουν οι εργαζόμενοι στα κέρδη των εταιριών. Έτσι, θα δώσουμε κίνητρο στους εργαζόμενους για την ανάπτυξη, θα δώσουμε κίνητρο για περισσότερη ευημερία. Γιατί τόσα χρόνια έχει κατακαιρματιστεί. Οπότε έχετε μία δική σας πρόταση και έτσι. Βεβαίως, ναι. Πάντως, την οποία δεν έχω ακούσει από κανέναν. Τον εκπρόσωπο του κόμματος αυτού. Είναι πρόκληση στην Ελλάδα που με βάση ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία είναι από τους πιο αποδοτικούς εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
να γίνεται κριτήριο για το μισθό τους, το αν θα είναι κι άλλο περισσότερο αποδοτική. Και νομίζω ότι πρέπει να αποτελέσει κριτήριο ψήφου συνολικά για τον ελληνικό λαό και αυτό. Ωραία. Βεβαίως. Να τελειώσουμε με τον κύριο Τσουνή. Μέρα 25. Μέρα 25 και ήθελα να συνεχίσω λέγοντας ότι αυτές τις εκλογές, όπως και τις προηγούμενες, παρακολουθούν το μεγάλο κεφάλαιο με αγωνία. Και οι δανειστές παρακολουθούν. Και απολύσει ο κόσμος γιατί να εμπιστευτεί λοιπόν, το μέσα 25. Εδώ έχει γίνει εκτροπή του Εφράτη και εμείς μιλάμε αν τα παγούρια μας θα έχουν τόσα γραμμάρια νερό ή τα ποτήρια μας θα έχουν νερό. Έχει γίνει εκτροπή του Εφράτη. Το νερό ποτίζει άλλες πηδιάδες. Εμείς θα την βγάλουμε τώρα ξηρά ύλα και μέχρι το 60. Γυρίζουν οι υποψήφοι στα χωριά, τους παρακολούθησε ορισμένους, και όταν τους ρωτάς ποια είναι η γνώμη σου για την ιδιωτικοποίηση των λιμανιών, δεν απαντάνε. Ποια είναι η γνώμη σου για την ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων, δεν απαντάνε. Σου λένε κάτι αυτό του σοφιστή για τα 100 δις του Βαρουφάκη. Ποια είναι η γνώμη σου για την ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων. Τίποτα. Δεν απαντάνε. Ούτε εδώ στο πάνελ απέντησε κανένας. Εκτός η συντρόφισσα θα μπορούσε να το συμπληρώσει βέβαια. Όχι, έχει επιχείρημα. Λοιπόν, ποια είναι η γνώμη σου. Δεν δέθηκαν κιόλας αυτά τα ερωτήματα. Ποια είναι η γνώμη σου για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Το μέρα 25 τι λέει γι' αυτά. Καταλαβαίνετε πώς εκτρέπεται όχι μόνο η Φράτης, αλλά και η λογική. Επειδή εκεί θα καταλήξουμε, να μας πείτε τι προτείνει το μέρα 25 ως αντίβαρο σε όλα αυτά. Για τις ιδιωτικοποιήσεις είναι ότι πρέπει. Ορίστε. Τι άποψη έχει ο μέρα 25 για τις ιδιωτικοποιήσεις, να δούμε που να είναι καλό το πρόγραμμα να το εφαρμόσουμε. Λοιπόν, κάθε το αντίθετο. Δηλαδή, κάθε το αντίθετο στις ιδιωτικοποιήσεις και για τις που αυτές απομένουσες, για την απομένουσα κρατική περιουσία όσο έχει μείνει λίγη. Έχει κανονικό πρόγραμμα. Τι να σας το αναλύσω τώρα. Επειδή αναφέρθηκαν όλη στα 100 δις. Μισό λεπτό, κύριε Μίγου, δεν σα διέκοψα. Επειδή αναφέρθηκε στο τερατώδες ψέμα των 100 δις. Πριν από αυτό είχε βεβαιωθεί ένα άλλο. Το τερατώδες ψέμα, το διπλό νόμισμα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο τερατώδες ψέμα από το διπλό νόμισμα ότι το εισηγήθηκε ο Βαρουφάκης. Ο Βαρουφάκης όχι μόνο δεν εισηγήθηκε εκτύπωση άλλου νομίσματος. Ούτε ένα τετραγωνικό χιλιοστό δεν την πόλη. Ωστόσο, για τη διαχείριση του χρέους τώρα, για να μην επανέλθουμε πάνω στα προηγούμενα που... Λοιπόν, η διαχείριση του χρέους, η διαχείριση του χρέους είναι χωρίς ελπίδα καμία. Είναι σαν να θέλουμε να αδειάσουμε την ύμνη των Ιρανίων με αυτό το ποτηράκι. Δεν γίνεται, γιατί κάθε μέρα και οι τόκοι αυξάνονται και το δημόσιο χρέος αυξάνεται και σε όλο τον κόσμο συμβαίνει αυτό. Δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο της Ελλάδος. Και γιατί. Υπάρχει μεγάλη αντίφαση την οποία είχε σκεφτεί και ο Αριστοτέλης όταν έλεγε το νόμισμα ούτικτη νόμισμα. Δεν μπορεί όλοι οι υδρόγειος να είναι χρεωμένοι. Πού χρωστάμε σε κανέναν άλλο πλανήτη, δεν μπορεί αυτό. Επομένως χρωστάει ο ένας τον άλλον. Ποιο είναι το μοναδικό φαρμακό, για να δούμε ποιος χρωστάει. Το συμπληφισμό των χρεών, όπως ο πρόγραμμα του Μέρα 21 το ονομάζει Δημόσιο Εξωτραπεζικό Σύστημα Πληρωμών. Και απορώ γιατί η αριστερά δεν έχει καθίσει ακόμη να το μελετήσει. Εγώ πιστεύω ότι είναι η ατομική βόμβα, ό,τι είναι η ατομική βόμβα για τη φυσική. Το εξωτραπεζικό σύστημα ταρακωνάει τις κολόνες του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος. Το Μέρα μέσα στη... Το Μέρα 25 όχι μόνο δεν εισηγείται. Δεν εισηγήθηκε ποτέ τύπωμα διπλού νομίσματος. Ναι, να μην επανέλθουμε το ίδιο. Όχι, όχι τώρα, αυτό πρέπει να το. Ο κύριος εδώ που το διατύπωσε. Ο κύριος που το διατύπωσε εδώ στο πάνελ και τον αξιοκεντρώσουμε. Θα πρέπει μετά να πάει να μελετήσει τι είναι αυτό που συστήνει ο Βαρουφάκης στο δημόσιο εκδρομικό. Ωραία. Φαντάζομαι όλοι θα δείτε τα προγράμματα του άλλου. Απλώς να πω την επόμενη ημέρα των εκλογών. Αν το Μέρα 25 καταφέρει να μπει στη Βουλή, προφανώς. Θα απαντήσω μονολεκτικά. Θα πρέπει να κρατήσει μια άλλη στάση απέναντι και στο χρέος και σε όλα αυτά που γίνονται ή δεν ξέρω. Έχει ένα πρόγραμμα 7 σημεία, αλλά μονολεκτικά θα πω το εξής. Θα τους φέρει τη σκούφια γύρα. Ωραία. Με αυτό νομίζω πάρα πολύ σύντομα να κλείσουμε. Δεν ξέρω. Θα ήθελα κάτι να πω.
σύντομα. Και αν υπάρχει σύντομα, κάποια άλλη τελευταία παρέμβαση, για να μην κλείσουμε με παράπονα, να μην θεωρεί κάποιος ότι... Αύριο, 8.30, 8.30 ώρα το απόγευμα. Αύριο 8.30 ώρα το απόγευμα, λοιπόν, στο ξενοδοχείο Ντουλάκη, είναι η κεντρική προεκλογική συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία θα παραβρεθεί σύσσωμο και το ψηφοδέλτιο των υποψηφίων του νομού. Και καλούμε τον κόσμο μας και όποιον επιθυμεί να ακούσει τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, είστε καλεσμένος, κύριε Τζάλα. Να έρθετε να ακούσετε, βεβαίως. Με όλο το σεβασμό, εγώ αυτό που κατάλαβα από τη σημερινή κουβέντα είναι ότι πραγματικά θα πρέπει, με όλο το σεβασμό, θα πρέπει να προβληματιστούμε αν θέλουμε μια κυβερνώσα αριστερά ή αν θέλουμε μια αριστερά η οποία διαμαρτύρεται. Αν η επιλογή είναι ότι η αριστερά θα πρέπει να μπει μπροστά, η επιλογή είναι ΣΥΡΙΖΑ. Εάν για το κοινάλ αυτό που είδα είναι ότι η στόχευσή του είναι κατά του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό νομίζω εκφράστηκε όχι τόσο. Αντιπολίτευση δεν κυβέρνηση θα είστε, αφήστε να τουλάχιστον πραγματική αντιπολίτευση αφορά, που έχουμε δοκιμαστεί. Και όσον αφορά τη σημερινή κουβέντα γύρω από τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, προσωπικά δεν άκουσα κάποιες θέσεις. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι αυτό που προβλέπει. Θα ζητήσει μια απάντηση, κύριε Βαρουφάκη. Θα ζητήσει και ας απαντήσει. Είναι ένα καινούριο deal αυτό που θέλει να κάνει. Προφανώς ήταν κουρασμένος ο κύριος Τζάλας όταν μιλούσε και δεν άκουγε τι έλεγε. Ένα νέο deal με τα ασφαλιστικά, ταμεία. Και 30 δευτερόλεπτα ο καθένας να συμπληρώσει τι άλλο θέλει, αν θέλει κάτι άλλο. 30 δευτερόλεπτα όμως για να κλείσουμε οριστικά. Ωραία. Παίρνω λοιπόν τα 30 μου δευτερόλεπτα. Ωραία. Για την βοήθεια της κουβέντας, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Με όλο το σεβασμό και προς τους πολίτες αυτής της χώρας, οι οποίοι πραγματικά δοκιμάστηκαν, αυτές οι εκλογές είναι εξαιρετικά σοβαρές. Διακυβεύεται όχι το πώς θα διαχειριστούν το θυμό τους, αυτό που διακυβεύεται είναι το αύριο των παιδιών τους. Η Νέα Δημοκρατία, αυτό το οποίο επιδιώκει, είναι κάποια καινούργια deal με τις τράπεζες, με τις ασφαλιστικές εταιρείες που θα κληθούν να διαχειριστούν τα ταμεία των εργαζομένων. Πείτε κάποια μας καινούργια εσείς deal, τι ευαγγελίζεστε. Κάποια καινούργια εσείς deal τι ευαγγελίζεστε με τους ιδιώτες, η απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων, η απορρίθμιση του δημόσιου τομέα και του κοινωνικού τομέα, όπως είναι η υγεία και η παιδεία με το 1:5 κτλ. Το πρόσημο ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει δείξει το τελευταίο καιρό. Υπήρχαν αδυναμίες, ναι, υπήρχαν. Αυτή όμως τη στιγμή θα πρέπει να μπούμε μπροστά και να δούμε τι διακυβεύεται την επόμενη μέρα. Άρα. Νομίζω ο πολίτης θα σταθεί κριτικά απέναντι τόσο στο ΣΥΡΙΖΑ όσο και απέναντι στα άλλα κόμματα και η επιλογή του θα είναι κριτική και ουσιαστική. Ωραία, κύριε Κουρτζή, και εσείς. Εγώ με αυτή την προεκλογική περίοδο έχω αντιληφθεί ότι μάλλον την τελευταία πενταετία ζούσα σε μια άλλη χώρα, όχι εδώ. Στα καθ' εμάς και επειδή επιθυμώ να επιστρέψω στην πατρίδα μου κυριολεκτικά και μεταφορικά, καλώ τον κόσμο να έρθει να ψηφίσει. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτό το διακύβευμα και αυτό το πρόκριμα. Πρέπει να προσέλθουμε όλες τις κάλπες και να ψηφίσουμε την Κυριακή στις εθνικές εκλογές του 2019. Ωραία. Κύριε Ντούρο. Εγώ θα κλείσω με τον τρόπο που άρχισα, ότι σε εκλογές μεθαύριο τέρμα η πλάκα και επιστροφή στη λογική. Και όταν λέμε επιστροφή στη λογική, για μας, απευθυνόμενος στους παλούς συντρόφους, όλους αυτούς που απογοητεύτηκαν προφανώς με τα λάθη που έκανε η παράταξή μας όταν κυβέρναγε και πήγανε για τη μεγάλη ελπίδα, η οποία δυστυχώς ήταν κάλπικη στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και από το 30% τον πήγε στο 33%, να επιστρέψουν στην κεντροαριστερά, την πραγματική κεντροαριστερά, και να επιστρέψουν στο σπίτι τους, να επιστρέψουν στο ΠΑΣΟΚ. Έχουμε στα Γιάννενα ένα από τα καλύτερα σε ποιότητα υποψηφίων ψηφοδέλτια. Όποιον από τους υποψηφίους διαλέξουν, είναι τιμή τους, τιμή των υποψηφίων. Ωραία. Λοιπόν, πιστεύω πως ο μόνος χώρος, και κλείνω, θα φρενάρει την αυτοδυναμία, που είναι η καταστροφή, και αυτό θα το δούμε τη Δευτέρα, είναι μόνο το κίνημα αλλαγής, είναι το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Τσουμάνη, μια και είστε υποψήφια, είπατε πριν για το ένα κάλεσμα προς το Κομμουνιστικό Κόμμα Στήριξης. Θέλετε και για τον εαυτό σας να πείτε δύο λόγια και εσείς για μία ακόμη φορά κατεβαίνετε σε αυτό το... Εγώ θα έλεγα ότι ο καθένας μας κρίνεται από τη στάση του και τη δράση του. Ότι νομίζω ότι είμαστε το μόνο κόμμα και κατά τη γνώμη μας πρέπει να αποτελεί αυτό κριτήριο ψήφου.
που όλοι οι υποψήφοι βουλευτές δίνουν σαν γροθιά τη μάχη για τη συλλογική επιτυχία και το δυνάμω αυτού του κόμματος και δεν σφάζονται μεταξύ τους για το Σταυρό, γιατί αποσκοπούν στο δυνάμωμα του κόμματος και των αγώνων και αυτά είναι άρρηκτα δεμένα. Άρα, αυτός που δεν μπορεί να στηρίξει το συνυποψήφιό του, δεν μπορεί σίγουρα να στηρίξει το γείτονα και αυτόν που του δίνει την ψήφο του. Εγώ το λέω, ας θεωρεί λαϊκιστικό, έτσι είναι η ζωή και έτσι είναι η πραγματικότητα. Και να πω κλείνοντας ότι να εμπιστευτεί το ΚΚΕ για ακόμη έναν επιπλέον λόγο. Γιατί είναι το μόνο κόμμα το οποίο σήμερα λέει ότι η Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητες, πλουτοπαραγωγικές πηγές, έμπειρο εργατικό και επιστημονικό δυναμικό. Τεράστιες δυνατότητες να ζήσει ο λαός καλύτερα και αυτές απαιτούν άλλου είδους οργάνωση οικονομίας και αυτές αποτελούν και χρειάζονται αγώνες για να επιτευχθούν αυτά στο λαό μας και σε κανένα λαό. Δεν χαρίστηκε ποτέ τίποτα. Όλα κατακτήθηκαν με αγώνες, θα το λέμε και θα το ξαναλέμε απαντώντας και στον κόσμο, καλώντας και τον κόσμο που έπαψε να πιστεύει ότι κάτι μπορεί να γίνει μέσα από τους αγώνες, να το ξανασκεφτεί, να ξαναπροβληματιστεί και να πάρει την υπόθεση στα χέρια του, να μην περιμένει από κανένα σωτήρα και από καμία κυβέρνηση που θα είναι δεδομένα αντιλαϊκή τίποτα, να πάρει την υπόθεση στα χέρια του και να συναντηθούμε πιο δυνατοί στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, παντού. Ωραία. Την επόμενη μέρα. Κύριε Δήμο, ένα τελευταίο κάλεσμα και εσείς 30-40 δευτερόλεπτα έτσι για να κλείσουμε. Ναι, βεβαίως. Εγώ θα ήθελα να πω στον κόσμο να συμμετέχει την Κυριακή στις εκλογές, γιατί δεν ελέγχει καθόλου, η αποχή δεν βοηθάει κανέναν. Με την αποχή μειοψηφίες θα μπορούν να πάρουν το μέλλον, να δώσουν δηλαδή το μέλλον των παιδιών μας και οι πολίτες των Ιωαννίνων, οι υπηρώτες, να ψηφίσουν την Ένωση Κεντρών, γιατί είναι το γαλινάρι, το φρένο στην αθηνοδυναμία, στην αλαζονία του κ. Μητσοτάκη για να γίνει πρωθυπουργός. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τσούνη. Εγώ ήθελα να πω 30 δευτερόλεπτα κι εσείς, έτσι για να κλείσουμε. Το 25 δεν μετράει μόνο τους ψήφους του, αλλά τους ζυγίζει. Και αυτό είναι σημαντικό. Αυτοί οι 300.000, το 3% συγγνώμη, που ψήφισε είναι πολύ ψαγμένοι άνθρωποι. Και οι ψαγμένοι άνθρωποι θα ψάξουν και τώρα. Κάτι που δεν είπαμε στο πάνελ. Για την Ευρώπη δεν μιλήσαμε καθόλου. Ναι. Δεν θα προλάβουμε ναι. να τα ναι. βάλαμε ναι. και άλλα. Δεν μιλήσαμε για την Ευρώπη. Ζητήματα εθνικών εκλογών. Τα είπατε και στις ευρωεκλογές σε ό,τι αφορά την Ευρώπη. Να το αφήσουμε τώρα, γιατί ούτως ή άλλως δεν έχουμε χρόνο. Σε κάποια επόμενη συνάντηση θα μπορέσουμε να μιλήσουμε και γι' αυτό. Ευχαριστούμε για την πρόταση. Να ευχηθώ σε όλους καλή επιτυχία, ιδιαίτερα τους υποψήφιους βουλευτές που είχαμε μαζί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, λίγες ημέρες μείνανε. Αύριο και πάλι μαζί θα υπάρξει η τελευταία συνάντηση στο Ήπειρο στη Βιέννα, ένα ακόμη στρογγυλό τραπέζι, μπροστά στις εκλογές της Κυριακής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε.